Το αποκαλυπτικό δελτίο δίνει νέα τροπή στο σκάνδαλο της Λίσας Λαγκάρντ. Ο Έλληνας πρέσβης στο Παρίσι, Κώστας Χαλαστάνης, που παρέλαβε τη λίστα και την έστειλε στο Γιώργο Παπακοσταντίνου, λύνει για πρώτη φορά τη σιωπή του σε μια συνομιλία φωτιά. Αποκαλύπτει πώς παρέλαβε το ευαίσθητο πακέτο και γιατί το έστειλε προσωπικά στον τότε Υπουργό Οικονομικών. Τι του είχε ζητήσει ο ίδιος ο Παπακοσταντίνου. Στα άκρα ο πόλεμος μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ για τη Βίλα Αμαλία και την ΑΣΟΕ. Λάδι στη φωτιά από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που δηλώνουν ότι έχουν στο σπίτι τους αντιασφυξιογόνες μάσκες, ρόπαλα, αλλά και άδεια μπουκάλια και προκαλούν τον Νίκο Δένδια να τους συλλάβει. Οργισμένη ανακοίνωση από τη Νέα Δημοκρατία που καταγγέλει το ΣΥΡΙΖΑ ότι υποδεικνύει στους κουκουλοφόρους τον τρόπο για να γίνουν βουλευτές. Στο στόχαστο των αρχών ο πρώην Υπουργός Πολιτισμού και στενός συνεργάτης του Γιώργου Παπανδρέου, Παύλος Γερουλάνος, για το σκάνδαλο του ΕΟΤ. Στις ημέρες Γερουλάνου εντοπίζουν οι ελεγκτές του Γενικού Λογιστηρίου που έκαναν φίλο και φτερό τον ΕΟΤ την τρύπα των 12,5 εκατομμυρίων ευρώ στα ταμεία του οργανισμού που εντόπισαν οι ορκωτοί λογιστές. Ψάχνουν τις τσέπες που πήγαν τα λεφτά. Επιστολή οργής και απαξίωσης στους 300 της Βουλής από αντινάβαρχο εν αποστατεία. Τους καταγγέλει ότι οδήγησαν τη χώρα και τον λαό της στην καταστροφή και ακόμη και τώρα ενδιαφέρονται μόνο για την τσέπη τους. Ο αντινάβαρχος Βασίλης Παναγιάρης μιλά ζωντανά στο αποκαλυπτικό δελτίο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Παρασκευή 4 Ιανουαρίου και αμέσως τώρα ξεκινά το αποκαλυπτικό δελτίο ειδήσεων του Έξτρα, προπαραμονή των φώτων και ευχόμαστε η Άγια ημέρα να δώσει φώτιση έστω και καθυστερημένα, έστω και πολύ αργά, σε αυτούς που μας κυβερνούν και διαφεντεύουν τις τύχες του τόπου. Η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ ανταλλάσσουν ροπαλιές, η κυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ ανταλλάσσουν ροπαλιές για τη Φύλλα Αμαλία και την ΑΣΟΕ και ο κύριος Παπακοσταντίνου, το βασικό πρόσωπο στο σκάνδαλο της Λίσας Λαγκάρντ, εξαπολύει οι απειλές. Λύνει την σιωπή του και εκτοξεύει απειλές εναντίον κάθε ενδιαφερομένου, παντός ενδιαφερομένου, μια και λέει ότι ο ίδιος γνωρίζει ποιος αλλίωσε, ποιος πείραξε τη Λίστα Λαγκάρντ. Και με αυτόν τον τρόπο στέλνει μήνυμα με πολλούς αποδέχτες ότι αν μη τι άλλο δεν θα πέσει έτσι εύκολα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά μαζί με μια σημαντικότατη μαρτυρία, μια μαρτυρία ντοκουμέντο, με την οποία θα ξεκινήσουμε το δελτίο. Να καλησπερίσω πρώτα τον διευθυντή του ΕΞΤΑ, τον κύριο Μάκη Γιομπαζολιά. Καλησπέρα, κύριε Γιομπαζολιά. Καλησπέρα, να είστε καλά. Τον κύριο Ηλία Καστιδιάρη, βουλευτή της Χρυσής Αυγής. Καλησπέρα, κύριε Καστιδιάρη. Καλησπέρα σας. Και χρόνια πολλά. Επίσης. Τον Ανδρέα Καψαμπέλη. Καλησπέρα, Ανδρέα. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Τον Αντώνη Μινονάκη. Καλησπέρα, Αντώνη Μινονάκη. Τον κύριο Θανάση Πλεύρη, δικηγόρο και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Και τον κύριο Ιφικράτη Αμυρά, δημοσιολόγο. Καλησπέρα, κύριε Αμυρά. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Θέλω να ξεκινήσουμε το δελτίο με μια σημαντική μαρτυρία που έχει στα χέρια του το Έξτρα και το αποκαλυπτικό δελτίο. Και μιλώ για την μαρτυρία του Έλληνα πρέσβη στο Παρίσι. Του πρέσβη, ο οποίος παρέλαβε τη Λίστα Λαγκάρντ, το δέμα με τη Λίστα Λαγκάρντ, από το Υπουργείο Οικονομικών της Γαλλίας. Του πρέσβη, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει μιλήσει και πρόκειται για τον κύριο Κώστα Χαλαστάνη και όχι για τον κύριο Κλή, όπως εκ παραδρομής αναφέρεται εδώ και πολύ καιρό, από την πρώτη στιγμή δηλαδή που ξέσπασε η υπόθεση Λαγκάρντ. Και είναι σημαντική αυτή η μαρτυρία, και αν μπορούμε να δούμε τη φωτογραφία του κυρίου Χαλαστάνη, ο οποίος μίλησε με το αποκαλυπτικό δελτίο. Είχα μια μακρά συνομιλία μαζί του, περισσότερο από 20 λεπτά, για το τι ακριβώς συνέβη. Μου είπε ο κύριος Χαλαστάνης ότι δεν θέλει να παρέμβει με την φωνή του, να το πω έτσι, ζωντανά στο δελτίο, για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είναι ενεργεία πρέσβης. Δεύτερον, γιατί είναι σε εξέλιξη και η δικαστική έρευνα, αλλά και οι διεργασίες στη Βουλή που θα διερευνήσουν την ιστορία, την υπόθεση, το σκάνδαλο της Λίσας Λαγκάρντ. Αυτά που λέει όμως ο κύριος Χαλαστάνης είναι εξαιρετικά σημαντικά και έχω την αίσθηση ότι θα τροφοδοτήσουν και πολλές συζητήσεις και πολλές αντιδράσεις, γιατί δίνουν μια νέα τροπή σε αυτήν την ιστορία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μας είπε ο κύριος Χαλαστάνης λίγο πριν το δελτίο. Δεν είμαι βέβαιος, μας είπε, ότι μιλάμε για τη Λίστα Λαγκάρντ. Αυτό που ξέρω είναι ότι εκείνες τις ημέρες ήρθε από το Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών ένα δέμα με παραλήπτη τον κύριο Γιώργο Παπακοσταντίνου προσωπικά. Το δέμα
δεν συνοδευόταν από κάποιο διπλωματικό έγγραφο και γι' αυτό δεν απεστάλλει στην Αθήνα με τον διπλωματικό σάκο της επίσημης αλληλογραφίας. Άλλωστε, μας λέει ο κύριος Χαλαστάνης, ο ίδιος ο κύριος Παπακοσταντίνου, όταν ήταν στο Παρίσι εκείνες τις ημέρες για μία διάλεξη, μου είχε πει κατηδίαν ότι περίμενε ένα ευαίσθητο πακέτο που τον αφορούσε προσωπικά και μου είχε ζητήσει να του το στείλω απευθείας. Έτσι και έπραξα, γιατί δεν μπορούσα να γνωρίζω ποιο ήταν το περιεχόμενο του πακέτου. Δεν μπορώ να πω τίποτε παραπάνω από τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα από τη δικαιοσύνη και τη Βουλή. Αλλά για οποιασδήποτε διευκρινήσεις χρειαστούν, είμαι στη διάθεσή τους. Κύριε Γιομπαζολιά, το πρώτο σχόλιο σας. Και να βλέπουμε παρακαλώ πολύ και την κάρτα με τον κύριο Χαλαστάνη, τα όσα μας είπε ο πρέσβης μας στο Παρίσι. Μάκη. Σέβομαι απολύτως και την ιδιότητα και την προσωπικότητα του κυρίου Χαλαστάνη, τον οποίο δεν γνωρίζω προσωπικά. Όμως έχω μερικές απορίες. Πρώτον, δεν θέλει να παρέμβει, αλλά παρεμβαίνει, αφού μιλάει με έναν δημοσιογράφο και του επιτρέπει αυτά που του λέει να τα βγάλει στη δημοσιότητα. Άρα είναι σαν να μιλάει ο ίδιος. Δεύτερον, ο πρέσβης πήρε πακέτο αγνώστου για αυτόν περιεχομένου, με φαρδιά πλατιά την σφραγίδα του Γαλλικού Υπουργείου Οικονομικών, που απευθυνόταν στον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών και δεν το έστειλε διπλωματικά, δεν ξέρω καν αν το πρωτοκόλλησε. Για ποιο λόγο, ποιος τον εμπόδιζε να το κάνει. Άλλο, γιατί ο πρέσβης δεν μιλάει τόσο καιρό που έχει προκύψει το θέμα και μιλάει τώρα που ο πρώην υπουργός βρίσκεται ενώπιον ενδεχομένων ποινικών ευθυνών. Τέλος, αφού έστειλε και αφού δεν πρωτοκόλλησε, αν δεν πρωτοκόλλησε, αλλά πάντως εκτός διπλωματικού σάκου, αυτό που έστειλε, πώς θα απαντήσει ο κύριος πρέσβης, τον οποίο επαναλαμβάνω ότι εκτιμώ προσωπικώς, αν και δεν τον γνωρίζω, λόγω της δημόσιας θέσης του, στις κακόβουλες έστω βολές κάποιον, ότι ίσως ήταν εκείνος ο οποίος αλλίωσε το περιεχόμενο ενός φακέλου που ο ίδιος λέει ότι δεν ίσως πρωτοκόλλησε και πάντως δεν ήξερε τι περιέχει. Απορίες που περιμένουν διευκρινήσεις και οι δημόσιοι άνδρες, πολύ περισσότερο αν κατέχουν θεσμικά σημαντική θέση, πρέπει κατά τη γνώμη μου, και δεν είναι υπόδειξη με όλο το σεβασμό, να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί σε τέτοιες υποθέσεις. Πάντως, κατά τη γνώμη μου, και πάω στον Αντώνη Μιλωνάκη, κατά τη γνώμη μου, ο κύριος πρέσβης απαντάει σε δύο πράγματα. Λέει πρώτον, καταρρύπτει πρώτον το μύθο περί ΕΥΠ. Περί? Λέει περί ΕΥΠ. Έτσι είναι. Ο οποίος έχει ακουστεί. Αυτός είναι μύθος. Επίσημη άποψη δεν είναι κανενός. Σύμφωνοι. Αλλά έχει ακουστεί. Λέει λοιπόν ο πρέσβης. Και στη Βουλή. Και στη Βουλή. Λέει ο πρέσβης ότι ο ίδιος ο κύριος Παπακοσταντίνου μου είπε: περιμένω ένα δέμα από το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο με αφορά προσωπικά. Εξ αυτού του λόγου, λέει ο κύριος πρέσβης, όταν είδα Υπουργείο Οικονομικών της Γαλλίας προς τον κύριο Υπουργό Οικονομικών της Ελλάδας, κύριο Γιώργο Παπακοσταντίνου, ένα μικρό δέμα, δεν μπορούσα ούτε να το διαχειριστώ διαφορετικά, διότι ο ίδιος ο Υπουργός μου είχε πει κατηδίαν, διαζώσεις δηλαδή, μου είχε πει: περιμένω ένα προσωπικό δέμα από το Υπουργείο, παρακαλώ να μου το στείλετε αμέσως. Λοιπόν, και λέει ότι αυτό το δέμα. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Λέει ότι αυτό το δέμα δεν συνοδευόταν από κανένα επίσημο έγγραφο του Γαλλικού Υπουργείου Οικονομικών. Σημαίνει δηλαδή ότι δεν υπήρχε η σήμανση μέσω ενός επίσημου εγγράφου ότι αυτό το δέμα περιέχει. Όπως συμπεραίνει ο κάθε νόμιμος άνθρωπος, αυτά τα πράγματα που λέει ο κύριος πρέσβης δεν είναι σοβαρά. Αν ήταν κάτι προσωπικό, να του το στέλνανε με courier. Σε αυτή την περίπτωση είναι δεδομένο πως υποκρύπτονται ευθύνες και άλλων προσώπων. Και δεν είναι δυνατόν να ήταν μόνο ο Παπακοσταντίνου γνώστης του ζητήματος. Ήταν και ο τότε Υπουργός Εξωτερικών. Δύο ερωτήματα και τελειώνω. Τυχαίνει να είναι ο κύριος Παπανδρέου. Δύο ερωτήματα και τελειώνω. Γιατί αυτός ο κύριος δίνει λόγο πρώτα στον Υπουργό Εξωτερικών, όπως γνωρίζετε. Δεν μπορεί να μην γνώριζαν κι άλλοι. Για τα επίσημα έγγραφα. Πώς ξέρει τα επίσημα έγγραφα που είναι μέσω ταχυδρομείου. Τώρα, γιατί μιλάει τώρα ο κύριος πρέσβης, θα πω γιατί τον πήρα τηλέφωνο. Θα πω γιατί τον πήρα τηλέφωνο. Τι να κάνουμε τώρα, να ζητήσει συγγνώμη που μα δίνει ο πρέσβης. Ένα πακέτο το οποίο έχει πάνω τη σφραγίδα του Γαλλικού Υπουργείου Οικονομικών και απευθύνεται στον τότε Έλληνα Υπουργό Οικονομικών. Ο κύριος πρέσβης δεν γνωρίζει τι περιέχει. Πώς είναι βέβαιο ότι περιείχε τη λίστα Λαγκάρντ και όχι. Το λέει, δεν το ξέρει. Λέει ότι συμπεραίνει ότι. Όχι, δεν λέει. Δεν είμαι βέβαιος ότι μιλάμε ότι αυτό το δέμα είχε τη λίστα. Άρα, εγώ ξέρω ότι τότε.
Γιατί βγαίνει τώρα και υπονοεί ότι μπορεί να είναι ίσο. Μπορεί γιατί να έλαβε αυτή την εντολή. Μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι. Και δεύτερον, με συγχωρείτε. Γιατί εκείνες τις ημέρες δεν έλαβε κανένα άλλο βέμα από το Γαλλικό Υπουργείο των Οικονομικών προς τον κύριο Παπακωνσταντίνου. Κύριε Παυλόπουλε, ένα δέμα από ένα Γαλλικό Υπουργείο προς ένα Ελληνικό Υπουργείο ή προς ένα Έλληνα Υπουργό είναι δυνατόν να μην αποστέλλεται δια της διπλωματικής λοιπόν, οδού. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Εγώ έχει την ερώτηση να το πω πολύ πολύ απλά. Ένας άνθρωπος ο οποίος εντρυφεί και εργάζεται σε δημόσιο ή σε κυβερνητικό επίπεδο, όπως ο κύριος Πρέσβης είπε, διότι εσύ πρώτος το ρώτησες, προφανώς, εσύ έτυχε να το ρωτήσει σήμερα και σου είπα αυτά τα πράγματα. Μα μέχρι τώρα νομίζαμε ότι πρόκειται για τον κύριο Κλή. Δεύτερον, για να απαντήσω στον κύριο Μπαζολιά, επειδή. Είναι ο κύριο Χαλαστάνη στο Παρίσι. Δεύτερον, εδώ βγάζουμε ένα και μοναδικό σοβαρό συμπέρασμα, εάν σταθούμε και πούμε ότι αυτά που λέει ο κύριο Πρέσβη, δεν έχω καμία αντίρρηση εγώ, να είναι αληθινά, θα τα πει και στο δικαστήριο ή θα τα πει προφανώ και στον κύριο Εισαγγελέα. Ότι ο κύριο Παπακοσταντίνου του είχε πει σε σύντομο χρονικό διάστημα από την ημέρα που παρέλαβε αυτό το δεματάκι, ότι είναι κάτι το οποίο με αφορά όχι, προσωπικά. Πριν το παραλάβει. Πριν το παραλάβει. Πριν το παραλάβει. Ο κύριος Πρέσβης, λέω, πρωτού το παραλάβει, ναι. Λίγο πριν. Διαζώσεις. Ότι είναι κάτι το οποίο με αφορά προσωπικά. Ως Υπουργό Οικονομικών. Εγώ δεν ξέρω κανέναν. Εγώ δεν ξέρω λέει κανέναν. Ο κύριος Χαλαστάνης ότι απευθυνόταν στον όχι. Έλληνα Υπουργό Οικονομικών. Δεν απευθυνόταν στον κύριο Παπακοσταντίνου. Τον κύριο Παπακοσταντίνου προσωπικά. Όχι σαν Υπουργό Οικονομικών. Στο σπίτι του. Στον κύριο Παπακοσταντίνου προσωπικά. Όχι ως Υπουργό άλλο Οικονομικών. Κύριε, το ξέρεις. Κύριε Διευθυντά, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση. Το ξέρεις, αδελφέ. Άλλο να στείλουν ένα δέμα ναι. Στο έξτρα και στο διευθυντή του. Ναι. Και άλλο να στείλω ένα δέμα προς τον κύριο Γιομπαζολιά. Είσαι γνώστης ότι δεν έγραφε έτσι Υπουργό Οικονομικών. Μα έτσι δεν το λέει. Το λέει. Λέει προς τον κύριο Παπακοσταντίνου. Όχι, εγώ ήμουν μπροστά. Προσέξτε, παρακαλώ πάρα πολύ. Προσέξτε τις λέξεις. Έχουν σημασία. Λέει ο κύριος Χαλαστάνης. Άλλωστε ο ίδιος ο κύριος Παπακοσταντίνου, ναι. Όταν ήταν στο Παρίσι για μια διάλεξη, μου είπε κατηδίαν ότι περίμενε ένα ευαίσθητο πακέτο mm-hmm. που τον αφορούσε προσωπικά. Προσωπικά λοιπόν. Και μου ζήτησε. Γάλλοι όμως είπαν ότι πάει στον Υπουργό Οικονομικών. Ένα λεπτό σας παρακαλώ. Παπακοσταντίνου το προσωποποίησε σε μια λεπτό. Κατηδίαν συζήτηση. Λέει, λέει. Αυτά όλα δεν είμαι βέβαιος ότι μιλάμε για τη λίστα Λαγκάρντ. Αυτό που ξέρω είναι ότι εκείνες τις ημέρες ήρθε από το Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών ένα δέμα με παραλήπτη τον κύριο Γιώργο Παπακοσταντίνου προσωπικά. Mm-hmm. Το θέμα, το δέμα, δεν συνοδευόταν από κάποιο διπλωματικό έγγραφο mm-hmm. και γι' αυτό δεν απεστάλλει στην Αθήνα okay. με τον διπλωματικό σάκο αλληλογραφίας. Για να ολοκληρώσω λοιπόν, Άκη, σύμφωνα με αυτά που σου είπε ο σεβαστός κύριος Πρέσβης, επειδή μιλάμε όλοι καλά την ελληνική γλώσσα, σημαίνει ότι εγώ περιμένω, αγαπητέ μου φίλε, ένα δεματάκι από το Υπουργείο Οικονομικών της Γαλλίας που με αφορά εμένα. Δεν αφορά τον ελληνικό λαό, δεν αφορά το Υπουργείο Οικονομικών, εμένα. Άρα λοιπόν, σύμφωνα με αυτά που λέει ο κύριος Πρέσβης, το παίρνει στα χέρια του, αφού του το έστειλε προσωπικά, δεν ξέρω πόσο το έστειλε ο κύριος Χαλαστάνης, με courier, δεν ξέρω, το πήρε και το χειρίστηκε πρώτα λες, ο ίδιος. Διότι δυστυχώς δεν πρόλαβα να τον ρωτήσω τον κύριο Πρέσβη, διότι μεσολάβησε μία συνάντηση με ξένους διπλωμάτες. Το γνωρίζω. Διότι το επόμενο ερώτημα ήταν. Πώς έφτασε στην Αθήνα, ωραία. Δεν πρόλαβα. Επιχείρησα πολλές φορές να ξαναεπικοινωνήσω μαζί του. Δεν είχε ωραία. Τελειώσει τη συνάντηση. Το λέω ο Ανδρέας Καψαμπέδης, παρακαλώ. Ξέρεις πολλές πρεσβείες να στέλνουν έγγραφα από Υπουργεία Ξένων Χωρών δεν σε ιδιώτες. Δεν το ξέρω. Μα σύμφωνα με αυτό έχει δικαίωμα κανένας πρέσβη να κάνει τέτοιο πράγμα. Δεν το ξέρω. Να μου στείλει εμένα εκεί που μένω ένα έγγραφο. Από... Εδώ γίνεται το ένα να δεις και το κάτσε ένα κουσέμακι να πούμε. Είμαστε... Το κράτος είναι κράτος αυτό. Εσύ είσαι σοβαρός. Να είναι σοβαροί και οι πρέσβεις και οι κληρικοί και οι δικαστικοί και οι βουλευτές και όλοι. Πάμε και στον Ανδρέα Καψαμπέδη παρακαλώ. Πολύ και στους άλλους νομιλητές. Για να μην μιλήσουμε τον Κόνοπα, νομίζω ότι είναι θέμα ερμηνείας τι σημαίνει αυτό το με αφορούσε προσωπικά. Και καταλαβαίνουμε όλοι γιατί έχει σημασία για τον κύριο Παπακοσταντίνου. Αλλά και εγώ δεν θα μπω τώρα στη μια ή στην άλλη άποψη, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι από τη στιγμή που πήγε μέσω του πρέσβη, πήγε στον κύριο Παπακοσταντίνου ως Υπουργό Οικονομικών. Ενδεχομένως λοιπόν αυτό το προσωπικά, ο κύριος Παπακοσταντίνου κάποιος άλλος το λέει έτσι, κάποιος άλλος το λέει αλλιώς. Η ουσία λοιπόν είναι πώς ήρθε και αν θυμάμαι καλά αυτά πρέπει να τα ξαναδούμε. Στις αρχικές καταθέσεις εκεί στην Επιτροπή της Βουλής είχαν πει ότι όταν ήρθε αυτό από το Παρίσι, νομίζω ότι είχε έρθει με διπλωματικό σάκο. Άλλοι λέγανε μέσω τσεΐπ.
Είναι όλα αυτά μπερδεμένα. Ο κύριος Τουρνάρας, ο νυν υπουργός οικονομικών, είπε όταν απαντώντας σε ερώτηση βουλευτών, είπε ότι δεν βρέθηκε συνοδευτικό. Δεν βρέθηκε. Άρα αυτό συνάδει με αυτό που λέει τώρα εδώ και ο κύριος Πρέσβης, ότι του παρεδόθη από τους Γάλλους αυτό, αν είχε μέσα τη λίστα, το CD της λίστας, χωρίς διπλωματικό έγγραφο. Άρα λοιπόν πολύ πιθανό να εικάσει κανείς ότι εστάλει κατά μία αντίστοιχη διαδικασία και στην Αθήνα. Ναι, πάντως ο κύριος Χαλαστάνης δεν παρεμβαίνει στο ερώτημα αν ο κύριος Παπακοσταντίνου αλλίωσε ή όχι τη λίστα, να εξηγούμαστε, για να μην διαμορφώνονται, δεν μπορεί να το ξέρει, έτσι δημιουργούνται εντυπώσεις. Δίνει την δική του εκδοχή για το πώς έφτασε η λίστα στην πρεσβεία μας στο Παρίσι και από εκεί στα χέρια του κυρίου Παπακοσταντίνου. Ορίστε, κύριε. Εγώ θεωρώ ότι από τη στιγμή που το Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών το έστειλε στην ελληνική πρεσβεία, προφανώς το στέλνει σε υπουργό Έλληνα. Ξεκάθαρα. Και το μόνο που μπορώ να ερμηνεύσω από αυτά τα οποία λέτε είναι ότι ο κύριος Παπακοσταντίνου θα αναφέρθηκε ότι το συγκεκριμένο δέμα. Γιατί κοιτάξτε, μπορεί να έρχεται ένα δέμα για το Υπουργείο Οικονομικών και να υπάρχει μια διαδικασία για να πει στο Υπουργείο Οικονομικών. Προφανώς θα έλεγε ότι αυτό είναι θέμα που πρέπει να πάει απευθείας στον υπουργό. Μόνο έτσι μπορώ να θεωρήσω. Βέβαια, γιατί δεν μπαίνει σε διπλωματικό σάκο, γιατί δεν έχει συνοδευτικό έγγραφο. Θα μου πείτε, η μόνη ερμηνεία που κάνω και σας το λέω με μια νομική, ας πούμε, προσέγγιση, επειδή στην πραγματικότητα μην κοροϊδευόμαστε. Η λίστα Λαγκάρτ είναι κατά βάση ένα παράνομο αποδεικτικό μέσο. Θεωρώ λοιπόν ότι ούτε το Υπουργείο Οικονομικών της Γαλλίας ήθελε να έχει συνοδευτικό. Για κάτι το οποίο υπάρχουν και σε άλλες χώρες. Ο Σόιμπλε, λόγου χάρη, ο Σόιμπλε δεν το χρησιμοποίησε. Είναι μια εκδοχή αυτό που σας λέω, εκτίμηση κάνω. Οπότε για αυτόν τον λόγο ήθελαν να αποφύγουν την διαδικασία του καθαρά επίσημου τρόπου παράδοσης. Είναι η επίσημη διαδικασία. Γιατί ο επίσημος τρόπος παράδοσης θα έπρεπε να αναφέρει ότι αυτό που παραδίδεται για το κείμενο. Είναι παράνομο υλικό. Παράνομο υλικό. Λέω, κοίτα, άλλο αυτό. Μην παρεξηγείτε ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Παράνομο στον τρόπο απόκτησης. Μπράβο, αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ. Γιατί οι άλλες χώρες μέσω της δικαιοσύνης. Αυτό εννοώ για να μην παρεξηγηθεί. Ως προς την απόκτηση. Οπότε ενδεχομένως το Υπουργείο Οικονομικών να μην ήθελε τη Γαλλία να φανεί ότι αυτοί παραδίδουν αυτή τη λίστα στον Έλληνα Υπουργό. Πάμε και στον κύριο Αμυρά. Ορίστε, κύριε. Θα ήθελα εγώ να κάνω ένα σχολείο αναδεικνύοντας την πολιτική και την ποινική πλευρά του ζητήματος υπό την εξής έννοια. Ας υποθέσουμε ότι είχε να αλλοιώσει τη λίστα ο κύριος Παπακοσταντίνου και παραπέμπεται. Για μένα αυτό θα είναι το σκάνδαλο. Υπό ποια έννοια? Θα παραπεμφθεί για πλαστογραφία τη στιγμή που έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει προδώσει την Ελλάδα. Έχει υπογράψει ανεφόρον και μετακλήτως εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας. Αντί λοιπόν να παραπεμφθεί για αυτό το ζήτημα, πάει τώρα στο Ελλάσσον. Αντί να παραπεμφθεί για το Μίζον, θα πάει στη Βουλή για το Ελλάσσον. Και η Βουλή το πολύ πολύ άντε να τον παραπέμψει και εγώ σας λέω άντε και να τιμωρηθεί. Πόσο να τιμωρηθεί για αυτό που έκανε? Θα είναι και με αναστολή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να εστιάσουμε στο μείζον. Ότι αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να ήταν αυτή τη στιγμή στη φυλακή για εσχάτη προδοσία, ενώ τώρα με αυτό το θόρυβο που έχει δημιουργηθεί, παραλείπεται αυτό το ζήτημα, μπαίνει στην άκρη και εστιάζουν όλα τα ΜΜΕ στο ζήτημα της λίστας Λαγκάρτ. Πάντως, γύρω από την υπόθεση αυτή, έχει στηθεί ένας καμβάς με άγρια παιχνίδια εντός εισαγωγικών. Το λέω έτσι. Πολιτικά και μη, και μιλώ για την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που είχαμε σήμερα εναντίον του τηλεοπτικού σταθμού ΜΕΓΑ και εναντίον του συναδέλφου του Γιάννη Πρετεντέρη. Μία ανακοίνωση η οποία ήταν γεμάτη εχμές. Πάμε να το δούμε. Εχμές εναντίον του δημοσιογράφου Γιάννη Πρετεντέρη και του τηλεοπτικού σταθμού ΜΕΓΑ αφήνει μια ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την τοποθέτηση του δημοσιογράφου στο χθεσινό δελτίο του σταθμού για τη λίστα Λαγκάρτ και τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Ερωτήματα προς τον κύριο Πρετεντέρη και τον τηλεοπτικό σταθμό ΜΕΓΑ. Σε χθεσινό του σχόλιο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΜΕΓΑ, ο κύριος Πρετεντέρης προφανώς εκφράζοντας και τη θέση του τηλεοπτικού σταθμού, αφού δεν υπήρξε διαφορετική τοποθέτηση, απεφάνθη ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη ποινικών ευθυνών για τον κύριο Βενιζέλο σε σχέση με τη λίστα Λαγκάρτ. Κάλεσε δε τον ΣΥΡΙΖΑ να προσκομίσει στοιχεία, ευθύνες, αποδείξεις και ονόματα, ώστε να προκύπτει κάτι που συνδέει ποινικά τον κύριο Βενιζέλο με την υπόθεση και να σταματήσει τους καυγάδες στα τηλεπαράθυρα. Ενημερώνουμε τον κύριο Πρετεντέρη να μην ανησυχεί, διότι σκοπεύουμε να προσκομίσουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την τεκμηρίωση της πρότασής μας. Θα περιμένουμε όμως και από τον ίδιο να μας απαντήσει στα κάτωθη ερωτήματα. Γνωρίζει άραγε αν στην επίμαχη λίστα Λαγκάρτ βρίσκεται μεταξύ πολλών άλλων και ο βασικός μέτοχος του τηλεοπτικού σταθμού που εργάζεται?
Εάν το γνωρίζει, μήπως μπορεί να μας ενημερώσει για τα ακριβή ποσά κατάθεσης, καθώς και αν αυτά τα χρήματα έχουν φορολογηθεί νόμιμα στην Ελλάδα. Γνωρίζει επίσης ότι ο κύριος Βενιζέλος κράτησε κρυφά στην ιδιωτική του πρόσβαση στην εν λόγω λίστα κατά τη διάρκεια δύο κρίσιμων εκλογικών αναμετρήσεων. Τέλος, ισχύει αυτό που μόλις εχθές ενημερωθήκαμε από τα μέσα ενημέρωσης, ότι η τηλέτυπος ΑΕ σύναψε νέο τραπεζικό δάνειο ύψους 98 εκατομμυρίων ευρώ. Εάν ισχύει, μήπως μπορεί να μας ενημερώσει ο έγκριτος δημοσιογράφος αν την ίδια δυνατότητα πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό τέτοιου ύψους την έχει ισοτίμως και κάθε άλλη ελληνική επιχείρηση από αυτές που στη συντριπτική τους πλειοψηφία βάζουν λουκέτο η μία μετά την άλλη. Θα περιμένουμε με ανυπομονησία τις απαντήσεις του στο απόψινο δελτίο του έγκυρου σταθμού. Εν τω μεταξύ, η τηλέτυπος ΑΕ, στην οποία ανήκει το ΜΕΓΑ, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται ότι η τηλέτυπος ΑΕ δεν δανείστηκε 98 εκατομμύρια ευρώ, όπως ψευδώς αναφέρουν διάφορα δημοσιεύματα. Το δάνειο από 5 τράπεζες ήταν ύψους 10 εκατομμυρίων, εκ των οποίων εισπράχθηκαν μόνο 8,5 εκατομμύρια. Οι τράπεζες, μάλιστα, για να χορηγήσουν τα 8,5 εκατομμύρια, απέτησαν εξασφαλίσεις ύψους 140 εκατομμυρίων. Πάντως, εχθές, η τηλέτυπος ΑΕ ανακοίνωσε στο χρηματιστήριο τη σύναψη ομολογιακού δανείου ύψους 98 εκατομμυρίων ευρώ. Πάμε στον κύριο Κασιδιάρη. Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ είπε το αυτονόητο ότι ο κύριος Μπόμπολας είναι στη λίστα Λαγκάρντ. Από εκεί και πέρα, αυτό που γίνεται με τα κανάλια και ιδίως με το ΜΕΓΑ είναι πολύ μεγάλο σκάνδαλο. Δεν είναι μόνο τα λεφτά που έχουν πάρει, τα εκατομμύρια που έχουν πάρει από τράπεζες. Είναι ότι εκπέμπουν χωρίς άδεια αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά τα κανάλια στην ουσία δεν έχουν άδεια. Οι δε συχνότητες δεν ανήκουν στον κύριο Μπόμπολα, ανήκουν στον ελληνικό λαό. Αλλά το μνημόνιο στηρίζεται σε ανθρώπους σαν τον κύριο Πρετεντέρη. Επομένως, είναι δεδομένο ότι θα μακροημερεύσουν. Όσο μακροημερεύει η κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βενιζέλου, θα μακροημερεύουν και οι μεγαλοεργολάβοι και οι μεγαλοκαναλάρχες. Πρέπει να έχουμε μαζική πολιτική αλλαγή για να πάψουν αυτά τα φαινόμενα. Ότι όποιος δεν βάζει στο κάδρο των ευθυνών τον κύριο Βενιζέλο ή όποιος λέει είναι προφανής οι ενδεχόμενες. Μάλλον υπάρχουν ενδεχόμενες πολιτικές ευθύνες. Να δούμε αν υπάρχουν και ποινικές. Σημαίνει ότι εξυπηρετεί τη συγκάλυψη της υπόθεσης. Υπάρχουν προφανείς ποινικές ευθύνες. Έξω από τον κάδρο του κ. Παπανδρέου. Αυτό είναι πολύ μεγάλο τόπιμα. Να τονίσω κάτι πάνω σε αυτό το ζήτημα. Επειδή μόλις τώρα, πριν από μία ώρα, δημοσιεύσαμε και τη δική μας πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Ποιος βάζεται μέσα? Τον Παπανδρέου, εκτός από τους άλλους δύο. Είναι δεδομένο. Για ποινικές ευθύνες. Βεβαίως και έχει ποινικές ευθύνες. Μα είναι δυνατόν να μην ήξερε ο Παπανδρέου, πρωθυπουργός, υπουργός εξωτερικών. Ένα λεπτό. Ποιος έβαλε τον Παπα Κωνσταντίνου στην πολιτική ζωή της χώρας? Ο θείος του Νεοδημοκράτης, ο Τζέφρεϊ τον έβαλε. Είναι δεδομένο ότι ο Παπανδρέου είναι μέσα στο κόλπο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή μυρίστηκε εξουσία, έχει μπει για τα καλά στα πολιτικά παιχνίδια τα υπόγεια. Και γι' αυτό το λόγο εξαίρεσε τον κύριο Παπανδρέου, γιατί εισπράττει πάρα πολλές ψήφους από το παπανδρεϊκό Πασόκ. Εμείς λοιπόν καλούμε άλλους 12 βουλευτές του Κοινοβουλίου, διότι με τον αριθμό 18 που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να στήσουμε κάλπη και για τον Παπανδρέου. Καλούμε άλλους 12 βουλευτές. Στείλαμε στον κύριο Καμένο μια επιστολή όπου περιέρχεται και η πρότασή μας για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής και αναμένουμε άλλους 12 να τους συνυπογράψουν. Ούτως ώστε να υπάρχει και μια τρίτη κάλπη να φανούν οι ευθύνες και του κυρίου Παπανδρέου. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι οδηγούν πουθενά όλες αυτές οι επιτροπές. Όταν έχεις έναν εγκληματία, γιατί σε αυτή την περίπτωση είναι πιθανότατα εγκληματίας ο κύριος Παπακωνσταντίνου. Περιμένετε, δεν τον πας στη Βουλή. Περιμένετε πας να μιλήσει. Έχει μιλήσει. Δεν έχει μιλήσει. Έχει μιλήσει. Θα έπρεπε να ανακρίνει τον κύριο Παπακωνσταντίνου. Όχι από επιτροπές της Βουλής. Όταν πιάνεις ένα ληστή τράπεζας, δεν τον πας στη Βουλή να τον ρωτάει η κυρία Κωνσταντοπούλου ή ο κύριος Παυλόπουλος. Και αν δεν την έχει αλλοιώσει ο Παπακωνσταντίνου. Θα το δούμε αυτό. Αν δεν έχει αλλοιώσει, σίγουρα φέρει ευθύνη για την αλλοίωση. Αν δεν έχει αλλοιώσει ο ίδιος. Ξέρετε πότε θα λυθεί το ζήτημα αυτό? Πότε θα λάμψει αλήθεια? Όταν βρεθεί το πρώτο CD. Μόνο τότε. Αν δεν έγραψα παιδί. Λοιπόν, αμέσως. Λοιπόν, δύο λεφτά. Το να κάνει κανείς κριτική σε μια μηντιακή κατάσταση που υπάρχει εδώ και χρόνια στην Ελλάδα είναι θεμητό και επιβεβλημένο και κάθε κόμμα υποχρεούται όχι μόνο να κάνει την κριτική του αλλά και να αντιμετωπίζει τα προβλήματα. Απ' την άλλη πλευρά όμως, και ο τελευταίος που θα υπερασπιστεί τώρα το Πρετεντέρ είμαι εγώ, έτσι. Το να ενοχοποιείται μια άποψη δημοσιογραφική, έστω και αν έχει πολιτική χρειά και να σώνει και καλά. Να συνδέεται κατά αυτόν τον τρόπο με άλλα συμφέροντα. Τα επιχειρηματικά συμφέροντα του. Ναι, γιατί επειδή δείξαμε και το πλάνο, θυμάστε με τι μένος είχε αντιμετωπίσει ο κύριος Πρετεντέρης, δημοσιογραφικό μένος, εγώ θα έλεγα, τον κύριο Βενιζέλο σε εκείνη την περίφημη συνέντευξη για τη λίστα Λαγκάρντ. Επομένως, μην πηγαίνουμε στη λογική ότι όταν μας βολεύει είναι καλά τα μέσα και οι δημοσιογράφοι, όταν δεν μας βολεύει τους επιτιθέμεθα. Το λέω για τις πολιτικές συμπεριφορές. Και πολύ σωστά είπε ο κ. Σαμιράς και κάτι.
τότε κατά αναλογία θα έπρεπε να τεθούν πολλά μα πάρα πολλά ερωτήματα γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, επί παραδείγματι, εξαίρεσε κατά αυτόν τον τρόπο και θα έλεγα κατά το ρεπορτάζ με έντονη εσωτερική αντίθεση, πολλά στελέχη του διαφώνησαν με αυτό, εξαίρεσε από την αναζήτηση ευθυνών τον κύριο Παπανδρέου. Θα μπορούσε, συγγνώμη, δύο λεπτά λοιπόν, να θέσει κανείς και άλλου τύπου συνωμοτικής λογικής ερωτήματα, αλλά αυτό θα ήταν υπερβολή και ενδεχομένως άδικο και για το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, για, να είμαστε ακριβείς για την περίπτωση αυτή, προχθές το μεσημέρι ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε μια ανακοίνωση που μιλούσε ξεκάθαρα για ποινικές ευθύνες Παπανδρέου και το ίδιο βράδυ τον απενεχοποίησε, του δώσε συγχωροχάρτη. Για να είμαστε ακριβείς, ούτε συνωμοσιολογία, ούτε τίποτα. Αυτό είπε ο κύριος Σαμιράς νωρίτερα. Βαρύτατο το ατόπιμα του ΣΥΡΙΖΑ που δεν επιτρέπεται να επαναληφθεί και εγώ θα έκανα και μία πρόταση προς τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξουν την πρόταση που έχει κάνει η Χρυσή Αυγή, αν πραγματικά ενδιαφέρονται. Εσείς. Γιατί. Ποιο είναι το πρόβλημα. Γιατί μπορεί να έχει από την αριστερά, γι' αυτό το λέω και μου κάνει εντύπωση. Αυτό δεν έχει σχέση με το ποιο είναι αριστερός δεξιός. Αυτό έχει σχέση με το ποιος έχει προδώσει την πατρίδα. Δεν έχει σχέση με το ποιος είναι. Προφανώς με τον κύριο Καστιδιάρη βρισκόμαστε σε, άλλα σε αντίθετα ιδεολογικά στρατόπεδα. Αλλά αυτό έχει σχέση με το ποιος έχει προδώσει την πατρίδα. Ο Παπανδρέου έχει διαπράξει έγκλημα εις κατ' της προδοσίας. Οπότε υποχρεούνται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να μην ακούσουν την επίσημη κομματική γραμμή και να συνυπογράψουν την πρόταση και για τον Παπανδρέου. Τώρα, κύριε Πλεύρη, δεν μας λέτε γιατί βιάστηκε τόσο πολύ η Νέα Δημοκρατία να βγάλει από το κάδρο τον κύριο Βενιζέλο. Για το προφανές, για να στηριχθεί η κυβέρνηση. Κύριε Παπαδόπουλε, εγώ συμμετείχα σε 6-7 εξεταστικές και προανακριτικές επιτροπές και ειδικά στις προανακριτικές επιτροπές, κατά την άποψή μου, γιατί μιλάμε για μια καθαρά ποινική διαδικασία, θα πρέπει να αναφέρεσαι σε συγκεκριμένα στοιχεία. Ο κύριος Μοιράς εδώ πέρα λέει κάτι άλλο. Λέει για προδοσίες, για το μνημόνιο, οτιδήποτε. Βέβαια, εδώ θα σας απαντούσα εγώ ότι επειδή τα θέματα κρίνονται δικαστικά, το πρώτο μνημόνιο που υπέγραψε ο κ. Παπακοσταντίνου, κρίθηκε συνταγματικό από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Εγώ στην Εξεταστική Επιτροπή για την Ελστάτ, πώς ανέβηκε το έλλειμμα, ήμουν ο μόνος βουλευτής που πρότεινα την παραπομπή. Είχε τη λίστα στα χέρια του κ. Βενιζέλος ή δεν την είχε. Ακούστε το. Την είχε στο σιτάρι. Πάμε λοιπόν τώρα στο αδίκημα. Ναι. Αυτή τη στιγμή πρέπει να υπάρχουν ποινικά αδικήματα. Εγώ θα μπορούσα να συμφωνήσω σε πολλά από αυτά που λέγονται εδώ πέρα, εάν υπήρχε πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή, προσέχτε, Εξεταστική Επιτροπή, που σημαίνει ότι εξετάζω όλη τη λίστα Λαγκάρτ στο σύνολό τη και μόλις καταλήξω στα πρόσωπα να κάνω προανακριτική, από τη στιγμή που. Αυτό δίνεται στα κόμματα. Από τη στιγμή που. Δεν την έχουν τα κόμματα. Από τη στιγμή που πάμε για προανακριτική, θα σας πω το εξής. Πρώτον, ο φάκελος τον έχουν τα κόμματα. Φαντάζομαι από τη Χρυσή Αυγή θα τον έχει ο κύριος Αρβανίτης, που είναι και εξαίρετος νομικός, θα έχει δει τις καταθέσεις που έχουν δοθεί. Από αυτά εγώ που έχω δει στη δημοσιότητα και μόνο. Γιατί δεν έχω πρόσβαση στο φάκελο. Εγώ είναι... έχω, κύριε Πλεύρη, επειδή εγώ έτσι να το λάβω, επειδή ήμουν εγώ που το έλαβα. Α, μες, ναι, ναι, καταρχήν ο φάκελο με το CD, ναι, ο φάκελος με το CD ήταν κλειστός. Έτσι. Την έκρυβε τη λίστα ο κύριος Βενιζέλος ή δεν την έκρυβε, εγώ αυτό ρωτώ. Είναι δεδομένο, τι το ρωτάτε. Πώς προκύπτει δηλαδή, ότι δεν υπάρχει καμία ευθύνη Βενιζέλου. Ποινική ευθύνη, μισό λεπτό. Πείτε μου το ποινικό αδίκημα λοιπόν εδώ. Εγώ να σας πω το ποινικό δικαίωμα. Παράδειγμα αδίκημα. Το καθήκον ήταν να αναδεί ποιοι εμπλέκονται σε αυτή την υποθέση και να πάρει τα λεφτά τα οποία έχουν βγει στο εξωτερικό. Αυτό ήταν το καθήκον. Ως υπουργός οικονομικών και ως πρωθυπουργός. Είναι ξεκάθαρο το καθήκον του. Το καθήκον. Γιατί με την κίνηση αυτή του Βενιζέλου εκατομμύρια χάθηκαν για το ελληνικό δημόσιο. Έχει παραβεί το καθήκον του και είναι ένοχος αυτό. Εδώ πέρα διενεργείται έρευνα. Αυτή τη στιγμή έχουμε τη διαδικασία που λέει το εξής. Ο Παπακοσταντίνου λέει ότι εγώ έδωσα κάτι. Οι άλλοι λένε ότι δεν έλαβαν κάτι. Ο Βενιζέλος, εάν έχει κάνει κάτι που για μένα είναι βαρύτατο αυτό, το ότι το έχει πάρει μαζί του. Το ότι το έχει πάρει μαζί του. Την πήρε. Αυτό από μόνο του. Υπεξαίρεσε εγγράφη. Όχι, υπεξαίρεσε εγγράφη. Το εγγράφη υπήρχε. Το εγγράφη υπήρχε, κύριε. Δεν το πήρε και εξαφανίστηκε και το έγγραφο ήταν. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Εγώ σας λέω ότι έχει εξαφανίσει τα προκύματα. Από αυτή τη στιγμή. Από ό,τι προκύπτει. Από ό,τι προκύπτει. Εγώ σας λέω λοιπόν. Εξίσου σοβαρό. Εγώ σας λέω αυτή τη στιγμή. Είναι υπεξαγωγή εγγράφη. Αυτή τη στιγμή με τα στοιχεία που υπάρχουν για μένα, δεμένη υπόθεση για να πει ότι στέλνω προανακριτική επιτροπή είναι Παπακοσταντίνου. Παραγραφή κάτι δεν όμως... υπάρχει. Όχι, όμως, θα σας το πω και αυτό την άποψη. Κάτι όμως που δεν λέγεται και εδώ πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι. Η προανακριτική επιτροπή, γιατί το ακούω πολλές φορές αυτό, δεν είναι δεσμευτική. Λοιπόν, μην τρελαθούμε. Πνεύμα, εάν προκύψουν από τις καταθέσεις στην προανακριτική επιτροπή ότι υπάρχουν στοιχεία για άλλο πολιτικό πρόσωπο. Μπορεί να μπει και ο κύριος Βεβαίως, με λοιπόν, νέα πρόταση μπορεί να μπει. Και εγώ το λέω ξεκάθαρα, ακούστε. Για να μην γίνονται συγκαλύψεις αυτό που λέγεται. Εάν εγώ θεωρώ από την προανακριτική που θα γίνει προκύψουν στοιχεία
είτε για τον κύριο Βενιζέλο, είτε για τον κύριο Παπανδρέου, έχει υποχρέωση η Νέα Δημοκρατία λοιπόν να κάνει πρόταση. Με τα στοιχεία που υπάρχουν τώρα, εγώ θεωρώ ότι δεν προκύπτει. Ορθώς η πρόταση έρχεται για τον παραγραφή. Ένα λεπτό παρακαλώ θερμά. Ένα λεπτό παρακαλώ θερμά. Ούτως ή άλλως, ο κύριος Παπακοσταντίνου, ο ίδιος σήμερα λέει εγώ δεν ζητώ την παραγραφή. Σύμφωνα. Γιατί είναι εκτός ασφαλούς, γιατί παραγραφή εξετάζεται αυτεπαγγέλτο. Ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος γνωρίζει για αυτή την ιστορία, λέει δεν τίθεται θέμα παραγραφής. Να τελειώσω αυτό μόνο μια κουβέντα μου. Όχι, κύριε Παυλόπουλος. Να πω μια άποψη, κύριε Παυλόπουλος. Δεν είναι τόσο εύκολο και το θέμα της παραγραφής. Κύριε, παρακαλώ, παρακαλώ. Δεν είναι τόσο εύκολο. Ωραία, δεν είναι εύκολο. Λέτε δηλαδή ότι μπορεί να έχει υπάρξει παραγραφή. Εγώ σας λέω δεν το έχει ξανααντιμετωπίσει ποτέ. Εμένα δεν μου αρέσει απονομικός. Κύριε Πλεύρη, αφήστε τα πολλά λόγια. Δεν είναι πολλά λόγια, γιατί επειδή είναι σοβαρά, θέλετε αυτή να λώσει τον κόσμο ευχάριστα πράγματα ή πράγματα που θα σας πω. Μισό λεπτό λοιπόν. Μου λέγατε για το Βατοπέδι, σας έλεγα έχω παραγραφεί. Ήμουν ο κακός τότε. Παρεγράψα. Θέλετε να ακούσετε τι θα γίνει εδώ. Θα αφήσετε να πω κάτι, γιατί προφανώς οι οικονομικοί εισαγγελείς δεν είναι δικηγόροι και δικηγορείς και οι οποίοι βγαίνουν και συνταγματολόγοι και λένε διάφορα εκεί πέρα. Ακούστε με. Οικονομικοί εισαγγελείς. Ξέρετε τι έχουν βρει οι οικονομικοί εισαγγελείς αυτή τη στιγμή. Και όχι μόνο τον κύριο Παπακοσταντίνου θα καλέσουν, αλλά βεβαίως καλούν και τα τρία ξαδέρφια του και τις δύο ξαδέρφες του με τους συζύγους τους. Διότι με τέσσερις βαρύτατες κακουργηματικές πράξεις πλέον που πρέπει να απολογηθούν. Θα καλέσουν και τον κύριο Βενιζέλο. Να σας πω γιατί. Μισό λεπτό να με ακούσετε λίγο. Μα δεν θέλετε να ακούσετε. Μα τι να ακούσει, να ακούσει ο κόσμος ότι αυτά τα δικηγορίστηκα. Όχι, δεν είναι δικηγορίστηκα. Ακούστε λοιπόν, γιατί αυτά. Οι δύο ξαδέρφες του κυρίου Παπακοσταντίνου, ποιες είναι, η κυρία Ελένη και η κυρία Μαρίνα Παπακοσταντίνου. Κύριος Σικαρίδης από πίσω από την κυρία Ελένη. Έτσι, και ο κύριος Ανδρέας Ρωσόνης. Ποιος ήταν ο κύριος Ανδρέας Ρωσόνης? Ένας από τους μεγαλύτερους οπλάδες. Έτσι λέει ο οικονομικός εισαγγελέας. Όταν ακούς λοιπόν οπλάς, πάνε τα λόγια, το μυαλό σου σε άλλα πράγματα. Σε μία λέξη πάει, μίζα. Λοιπόν, ακούτε να δείτε. Αυτό είναι. Εγώ δεν θα το πω έτσι, θα πω άλλα πράγματα. Ακούστε να δείτε πώς μπλέκονται. Ο κύριος Ρωσόνης, ο κύριος Βανιζέλος, ο κύριος Παπακοσταντίνου και ο κύριος Θόδωρος Αναγνωστόπουλος. Ποιος είναι ο κύριος, ο Ασημακόπουλος, συγγνώμη, ο Θόδωρος Ασημακόπουλος. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν και οι τέσσερις μαζί, τους οποίους θα τους καλέσει είναι σίγουρο ο κύριος Πεπόνης, ήταν αυτοί οι οποίοι. Ο κύριος Ρωσόνης έχει την Νότο Μελάρα. Ναι ή όχι, μάλιστα. Ναι. Πάει αυτό. Τα κανόνια και τα 49 κανόνια του πολεμικού ναυτικού και συν τα πυρομαχικά είναι της Νότο Μελάρα. 7-8 εκατομμύρια κάνει το κάθε κανόνι. Αυτό να σας το λέω έτσι με απλά λόγια. Ποιος είναι ο κύριος Ασημακόπουλος, Θόδωρος, ο αριστερός κύριος Ασημακόπουλος, ο εκπρόσωπος της Αλένια. Ποια είναι η Αλένια? Η Αλένια είναι μια αεροναυπηγική ιταλική εταιρεία, η οποία, από την οποία η Ελλάδα, η φτωχή Ελλάδα, αγόρασε 12 μεταγωγικά C-27 jet. Ποια είναι αυτά? Έλεγε ο κύριος Βασιλάκος στην κατάθεσή του. Θυμάστε? Ο κύριος Βασιλάκος, λοιπόν, ο διευθυντής εξοπλισμού, έλεγε δεν έπρεπε να τα πάρουμε τα 12 μεταγωγικά τα C-27 από την Ιταλική Αλένια. Γιατί? Διότι είχαν τεχνικά προβλήματα. Επέμενε λοιπόν ο κύριος Ρωσόνης με τον κύριο Ασημακόπουλο και βάλανε μέσα το Βενιζέλο όταν ήταν υπουργός. Πήραμε λοιπόν τα 27 αυτά, εκ των οποίων πετάει ένα. Αυτό είναι άσχετο με Λαγκαρδό. Καθόλου άσχετο. Καθόλου άσχετο, γιατί ο κύριος Ρωσόνης είναι μέσα στην κλίση Λαγκαρδό. Καθόλου άσχετο. Αυτό θα έλεγα. Ποιος έβγαλε τα 480 εκατομμύρια, κύριε Πλεύρη μου, με τα οποία χρηματοδοτήθηκαν τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και ο Σάφα που αγόρασε τα ναυπηγεία με ένα ευρώ. Ποιος έβγαλε? Τη χρηματοδότηση έκανε ο κύριος Ρωσόνης μέσω του κυρίου Παπακοσταντίνου. Πότε? Το 2010. Γιατί? Διότι ο κύριος Ρωσόνης με τον κύριο Ασημακόπουλο ήταν εμβόλυμοι και πιέζανε προς την κατεύθυνση αυτή. Ο κύριος Σάφα βγάζει μια ανακοίνωση σήμερα και λέει εγώ δεν τον ξέρω τον κύριο Ρωσόνη, δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρει το ένα ο ένας, δεν ξέρει το άλλο ο άλλος. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι αυτά τα τέσσερα άτομα... Να ολοκληρώσω σε αυτό, να ολοκληρώσω, κύριε Μελονάκη. Αναφέρεσαι στο 2010, η λίστα Λαγκάρτ είναι μέχρι το 2007. Όμως, είπατε κάτι και με αυτό κλείνω. Για μένα η παραγραφή είναι ένα θέμα που θα κριθεί, γιατί δεν το έχουμε ξαντιμετωπίσει. Υπάρχει όμως κάτι άλλο. Εάν και παραγράφει θα κρατήσει. Ακούστε με. Πλάκα κάνετε στον κόσμο. Παρακαλώ. Δεν θα κρυθεί καμία παραγράφη. Εάν όμως, που είναι κάτι πολύ σημαντικό, προκύψουν θέματα που κατά την άποψή μου σίγουρα θα προκύψουν. Περιφερειακά δικήματα, τουλάχιστον φοροδιαφυγής. Τότε αυτομάτως για εμένα τίθεται θέμα
κακουργηματικής φοροδιαφυγής για αυτόν που έβγαλε τα ονόματα και συμμετοχής στην νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες βρώμικο χρήμα. Θα κρυθεί ούτως ή άλλως. Η ουσία του θέματος περικλείεται σε δύο λέξεις. Αμοιράς και ο κύριος Γιομαζολιάς έχουν μιλήσει ελάχιστα. Ορίστε, κύριε. Υπάρχει ένα μείζον πολιτικό ζήτημα με τους αρχηγούς της εσωτερικής Τρόικα, Παπανδρέου, Βενιζέλο και Κουβέλη, οι οποίοι πιστεύω δεν υπέγραψαν την παραπομπή Παπακοσταντίνου. Αλλά την ίδια στιγμή αυτή η κατοχική κυβέρνηση ξεκινάει πολιτικές διώξεις εναντίον του κινήματος «Δεν πληρώνω». Τη Δευτέρα στην Κόρινθο γίνεται μία δίκη εναντίον των ανθρώπων αυτού του κινήματος, οι οποίοι προσπαθούν να βοηθήσουν τον κόσμο που δεν μπορεί να πληρώσει όλα αυτά τα χαράτσια και τους κυνηγάνε. Τους πάνε με ένα σωρό ψέματα στον εισαγγελέα. Και την ίδια στιγμή δεν υπογράφουν για τον Παπακοσταντίνου. Εδώ βάζαμε φυλακή μικροφυλέτες, κύριε Αμοιρά, όταν συγκάλυπταν την μεγάλη φοροδιαφυγή στη λίστα Λαγκάρτ. Ορίστε, μαγική Μαζολιά. Δύο-τρεις αριθμούς οι οποίοι με προκαλούν. Τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση Παπανδρέου ήταν χοντρικά γύρω στα 4 δις ευρώ. Τα μέτρα σε βάρος μισθών, συντάξεων κλπ. Η καταιγίδα που ήρθε τώρα, επικυβερνήσεως, συγκυβερνήσεως, με επικεφαλής τον κύριο Σαμαρά, είναι περίπου γύρω στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ, σύνολο 17. Κατά την επιοικέστερη εκτίμηση, μία σοβαρή διαχείριση της λεγόμενης λίστας Φαλτσιάνη-Λαγκάρντ, όπως συνέβη και σε άλλες χώρες, θα απέδιδε στη χώρα, στα δημόσια ταμεία, από 4, 5 έως και 7, 8 ή και 9 δισεκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι αν αυτά τα δύο χρόνια υπήρχε μια τέτοια διαχείριση, δεν θα είχαμε τα μέτρα Παπανδρέου και δεν θα είχαμε τα μισά μέτρα Σαμαρά. Αυτό και μόνο επιβάλλει την αναζήτηση ευθυνών για την μη σωστή διαχείριση της λίστας αυτής επί δύο χρόνια. Και εκεί οφείλω για λόγους δικαιοσύνης, εκτός των άλλων, επειδή προέρχεται από τον ίδιο χώρο, να πω ότι από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ μόνον ή σχεδόν μόνον ο κύριος Γιάννης Ραγκούσης είπε το θέμα δεν είναι μόνο ποιος αλλίωσε, το θέμα είναι ποιος δεν διαχειρίστηκε τη λίστα επί δύο χρόνια υπέρ του ελληνικού κινήματος. Η διαχείριση της λίστας Λαγκάρντ δεν μπορούσε να γίνει, διότι εκεί κρύβεται όλη η ελληνική πλουτοκρατία πάνω στην οποία βασίζεται το υπάρχον πολιτικό σύστημα. Τα πράγματα είναι πολύ απλά και πολύ σαφή. Ο κύριος Βενιζέλος έχει σαφέστατες ποινικές ευθύνες, αλλά τον καλύπτει ο κύριος Σαμαράς, διότι αν πέσει ο Βενιζέλος, πέφτει στην ουσία και η συγκυβέρνηση. Αυτό που κάνουν τα τελευταία χρόνια είναι να πυροβολούν πτώματα. Τσοχατζόπουλος, Παπακοσταντίνου, ετοιμάζουν άλλους δύο. Παρακαλώ, αυτοί είναι ήδη καμένοι και καίνε τους καμένους για να διασώσουν το πολιτικό σύστημα. Πάμε να προχωρήσουμε στις ροπαλιές μεταξύ κυβέρνησης, μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ για τη Βίλα Αμαλία. Σοβαρό θέμα πιάσαμε. Και την. Σοβαρότατο. Και την ΑΣΟΕ. Πάμε να το δούμε. Στο κόκκινο η κόντρα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για τα ευρήματα των αστυνομικών επιχειρήσεων στην ΑΣΟΕ και στη Βίλα Αμαλία. Λάδι στη φωτιά έριξε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Καραγιαννίδης, ο οποίος υποστήριξε πως έχει στο σπίτι του ρόπαλα και αντισφυξιογόνες μάσκες. Έχω δύο αντισφυξιογόνες μάσκες. Έχω δύο ρόπαλα στα οποία είναι πάνω οι σημαίες του ΣΥΡΙΖΑ και έχω και το τζελεμεντέ τον αρχικού. Μπορείτε να καλέσετε το ΔΕΝ για να με συλλάβει. Τα ρόπαλα αυτά είναι σε αυτά τα ωραία κονταράκια που έχει το ΚΚΕ και χρησιμεύουν στις πορείες για να υπάρχει αλυσίδα προστασίας. Άμεση ήταν η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας που απάντησε με μια σκληρή ανακοίνωση. Αμέσως μετά τον εκπρόσωπο του κυρίου Τσίπρα και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Καραγιαννίδης, απευθυνόμενος προφανώς στους κουκουλοφόρους, κατέστησε σαφές πως για να αναβαθμιστούν και εκείνοι σε βουλευτές του κόμματος οφείλουν να έχουν τουλάχιστον δύο ρόπαλα αντιασφυξιογόνες μάσκες και να έχουν εντρυφήσει στο τζελεμεντέ του αναρχικού. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο βουλευτής Τάσος Κουράκης, που υποστηρίζει ότι η Βίλα Αμαλία ήταν κέντρο πολιτισμού. Μια γελιότητα, ένα κτίριο του Δήμου, το μετέτρεψε σε κοινωνικό κέντρο. Ήταν πηγή πολιτισμού. Στο δικό μου το σπίτι, που είμαι γιατρός, θα βρείτε χειρουργικές μάσκες, νηστέρια, στυλιάρια. Γιατί μένω σε ένα σπίτι που έχει κήπο. Μπύρες έχετε. Πρέπει να γυρίσουμε τα μπουκάλια. Έχουν μαζευτεί καμιά δεκαριά κασόνια. Γιατί είμαστε για 4 άντρες στο σπίτι. Πειρά κατά του ΣΥΡΙΖΑ και από τη Χρυσή Αυγή. Που δεν δίστασε να κάνει λόγο για υπόθαλψη τρομοκρατών. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έχουν δικαίωμα να βάζουν τα ρόπαλα και τα μπουκάλια όπου επιθυμούν. Δεν έχουν όμως δικαίωμα να υποθάλπτουν τρομοκράτες, παράνομες καταληψίες δημοσίων κτηρίων και καταστροφής της περιουσίας φτωχών βιοπαλαιστών.
Αυτά έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Από τον κύριο Αμυρά θα ξεκινήσω. Ναι. Απαράδεκτη δήλωση του κυρίου Δένδια περί τρομοκρατών, περί οτιδήποτε. Και η Χρυσή Αυγή έτσι όπως τους παρουσίασε, τρομοκράτες. Βρήκανε μάσκες. Και λοιπόν, πάνε να πει αυτό το πράγμα. Και ρόπαλα. Και εγώ έχω μάσκα στο σπίτι μου, όπως ένα σωρό κόσμο κατεβαίνει στη Σύριζα. Κύριε Αμυρά, πρέπει να σοβαρευτείτε. Του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να σοβαρευτούν. Εγώ δεν εκπροσωπώ το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν εκπροσωπώ το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν εκπροσωπώ το ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Βουλευτή. Όχι εσεί. Και μην μιλάτε για σοβαρότητα. Όχι εσεί. Οι βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι λένε αυτέ οι κουταμάρε. Όχι. Κουταμάρα ποια είναι. Έχω λέει μπουκάλια σπίτι μου, έχω ρόπα, αλλά να με πιάσετε. Μισό λεπτό. Γιατί ξεκινάμε και υιοθετούμε την άποψη του κυρίου Δένδια. Ότι όποιο έχει μάσκε ή οποιο. Μα λέει ο κύριος Καραγιαννίδης, έχω και εγώ μάσκες, έχω ασφυξιογόνες. Τέλος πάντων, εντάξει, αφήνουμε τι είπε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σημασία έχει ότι εσείς υιοθετείτε αυτή την πολιτική που ασχοληθεί, που ακολουθεί ο κύριος Δένδιας. Προσπαθεί να πει κάθε να, που να ταυτίσει και να ταυτίσει με όλους τους χώρους ότι είναι τρομοκράτες. Αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτό δεν μίλησε κανείς για τρομοκράτες. Η ιστορία πάντως με τα ρόπαλα κάποια στιγμή για τις μάσκες πρέπει να τελειώσει. Βέβαια. Από ποια άποψη να τελειώσει. Από κάθε άποψη. Αυτή είναι η γνώμη. Μισό λεπτό, κύριε. Από κάθε άποψη. Είμαστε υποκατοχήν ή όχι. Και λοιπόν. Αν ζητάτε από τη μία πλευρά να αφήσει κάτω με τα ρόπαλα. Με τη μάσκα θα κάνουμε την αντίσταση. Μισό λεπτό, να με απαντήσω. Με τη μάσκα θα απαντήσω. Να απαντήσω. Δεν έχει ανάγκη ο κόσμος από μάσκα. Ο κόσμος, η οργή του κόσμου είναι χωρίς κουκούλα. Κατεβήκατε στο Σύνταγμα. Κατεβήκατε στο συνέχεια. Ωραία. Η οργή του κόσμου μάσκα. Είναι χωρίς κουκούλα. Η κουκούλα είναι ύποπτη, κυρία Μυρά. Δεν είναι καθόλου. Εμένα αυτή είναι η γνώμη μου. Όταν είσαστε υποκατοχή. Όταν είστε στην υποκατοχή, εσείς πηγαίνετε και δίνετε από μόνο σας τα στοιχεία στην αστυνομία. Μπορώ να πω και εγώ την άποψή μου. Αμέσως, αμέσως. Από αυτά τα παρτάλια της Βίλας Αμαλίας, τουλάχιστον έχω φάει και μολότοφ κατά πρόσωπο, ας πούμε, κατά καιρούς. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Όποιος θεωρεί ότι τα συγκεκριμένα άτομα υπάρχει περίπτωση να ανατρέψουν την παρούσα κατοχή που είναι πράγματι κατοχή, τότε είναι εκτός πραγματικότητος. Λοιπόν, αυτό το θέμα δεν είναι σοβαρό θέμα. Είναι ξεκάθαρα θέμα από προσανατολισμού. Οι ΣΥΡΙΖΕΙ πράγματι να τα βάλουν όπου επιθυμούν. Δεν μας πέφτει κανένας απολύτως λόγος. Ο Κουράκης που προηγουμένως μίλαγε για τα ρόπαλα και τα μπουκάλια, είναι πολύ γνωστό ότι με την κυβέρνηση Πασόκ, όταν είχαν πιάσει τα παιδιά του με τις Μολότοφ, πήρε τηλέφωνο τον υπουργό και τα καθάρισε. Αυτού του είδους επαναστάτες είναι. Επαναστάτες της πλάκας, για να μην πω τίποτα χειρότερο. Και βέβαια, τώρα μιλάτε για έναν βουλευτή. Είναι επαναστάτες της πλάκας. Και για τα παιδιά του. Είναι γελή. Πριν από μία εβδομάδα. Τι το κάνετε αυτό. Τι να κάνω. Εμένα, όταν με συλλαμβάνανε και με πηγαίνανε μέσα σε κάποια διαδήλωση που έτρωγα χημικά στον Άγιο Παντελεήμον, είναι γνωστά αυτά. Δεν έπαιρνε ο πατέρας μου τηλέφωνο να με αφήσουν. Αντιμετώπιζα. Αυτό τι σημαίνει τώρα. Ένα λεπτό. Όποιο έχει δύο μπουκάλια πείρα, θα έχει μια μολότοφ. Από την προσωπική μου ελευθερία δεν χαρίζω ούτε ένα δευτερόλεπτο σε κανένα αναλύτη. Και θέλω να ξέρετε και κάτι άλλο. Ότι στην προκειμένη περίπτωση κατηγορήθηκα για ένα δίκημα που δεν διέπραξα. Ποιο? Ήρθε η δικογραφία στη Βουλή και λέει ότι κατηγορούμε για απόπειρα επικίνδυνη σωματική βλάβη. 10 εκατομμύρια Έλληνες είδαν ότι δεν συνέβη ποτέ κάτι τέτοιο. Επομένως, λοιπόν, αυτή τη δικαιοσύνη. Πολύ εύκολο να κατηγορούμε. Επομένως, σε αυτή τη δικαιοσύνη την δεν υπήρχε περίπτωση για τα ρόπαλα και τις Μολότοφ. Αυτό θα ισχύει για την άλλη πλευρά. Για ποια άλλη πλευρά μιλάτε. Για την πλευρά των αρχικών. Όποιο αναρχικό θα κάνει αυτά τα πράγματα χωρίς να έχει τις πλάτες του κράτους, από μένα είναι ενδεχομένως σεβαστός. Το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να το πεις επαναστάτης και να είσαι μέσα σε μια κατάληψη. Εσύ να είσαι μέσα σε μια κατάληψη, γιατί δεν είναι μόνο μία, είναι δεκάδες, να σου πληρώνουν φως, νερό, τηλέφωνο. Την επανάσταση και την ανατροπή. Εμείς θέλουμε να ανατρέψουμε το υπάρχον πολιτικό σύστημα με τις μεθόδους τις οποίες χρησιμοποιούμε σήμερα. Ακριβώς, με τις μεθόδους αυτές. Αυτό θέλουμε να πράξουμε. Να ολοκληρώσω τη σκέψη μου και θα πείτε. Και θα μου πείτε. Εάν ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό, δεν θα ήμουν εδώ στο στούντιο με γραβάτα να ζητώ μαζί σας. Θα είχα ένα καλάσνικο στο χέρι, θα φορούσα γεμιστήρες και θα έκανα αντάρτικο πόλης. Η μέθοδη δική μου είναι αυτή που ξέρετε. Αν εμείς που είμαστε από την άλλη πλευρά, κάνουμε την επανάσταση. Εσείς από ποια πλευρά είστε. Από ποια πλευρά. Δεν είσαι από την άλλη. Ποια πλευρά είσαι. Ποια εναντίον του καθεστώτος. Εσείς ερχόσαν και στα γραφεία της Χρυσής Αυγής κατά καιρούς. Εναντίον του καθεστώτος. Εναντίον του καθεστώτος. Εσείς σας θυμάμαι πολύ καλά ότι ερχόσαν και παρακολουθούσαν και ομιλίες μας. Όταν γίνει επαναστροφή, με εμένα. Ναι. Όταν γίνει η ανατροπή, εσείς με ποιον θα είστε. Δεν ξέρω, διότι αυτοί οι οποίοι λέτε οι αναρχικοί έχουν στρέψει όπλα εναντίον του. Ένα λεπτό. Αυτοί οι αναρχικοί δεν στρέφουν όπλα εναντίον του Βενιζέλου. Δεν έβαλαν βόμβα με 4 κιλά δυναμίτη στο Βενιζέλο. Έβαλαν βόμβα στα δικά μου γραφεία. Το ξέρετε αυτό. Αυτοί λοιπόν που δήθεν θέλουν να ανατρέψουν το καθεστώ. Πηγαίνατε στη Χρυσή Αυγή, όπως λέει ο κ. Χαστιδιάδης, και παρακολουθούσα. Δεν είναι ντροπή να πηγαίνει στη Χρυσή Αυγή. Δεν είπα ότι είναι ντροπή, κύριε. Ναι, παρακολουθούσα ομιλίες. Το θυμάμαι γιατί εγώ τα σκανάρω όλα τα πρόσωπα που έρχονται στη Χρυσή Αυγή. Με τον επειδή λειτουργώ και ως δημοσιογράφος, πήγα να πάρω μια συνέντευξη. Το μικρόφωνο σας ανεβάστε και δεν ακούγεται, παρακαλώ πολύ. Επειδή λειτουργώ και ως δημοσιογράφος, πήγα να πάρω μια συνέντευξη τότε που γινόταν οι εκλογές. Και πριν περίοδο. Ναι.
Αλλά όχι. Ας φτιάξουμε, δεν πειράζει. Ας φτιάξουμε το μικρόφωνο του κύριου Λαμινό. Είστε, κύριε Πλεύρη. Και ο Μάκης ο Μαζολιάς, παρακαλώ. Όποιο πρόσωπο επιπάντως στα γραφεία μας στο σκανάριο, κύριε Λαμινό. Και έχουν περάσει. Αμέσως, αμέσως. Ξέρω ότι έχει φόρτιση η ιστορία. Ακούγονται όλα αυτά στο όνομα της ανατροπής. Γίνονται όλες αυτές οι συγκρούσεις και ακούγονται απίστευτες διατυπώσεις. Πώς στην Ελλάδα δεν γίνονται ακόμα συγκρούσεις. Στο όνομα της ανατροπής. Για το θέμα αυτό, για παράδειγμα της λίστας, θα έπρεπε να έχουν γίνει συγκρούσεις. Αλλά δεν γίνεται τίποτα. Έτσι εκατέρωθεν η ανατροπή. Όποιος έχει δυο μπουκάλια μπύρα στο σπίτι του, δεν είναι τρομοκράτης. 250 και δίπλα βενζίνη, ένα λεπτό. 250 και δίπλα βενζίνη τι είναι. 250 και δίπλα βενζίνη τι είναι. Μπορεί να κάνει ένα λεπτό. Παρακαλώ, παρακαλώ, όχι, όχι, κυρία Μπύρα, παρακαλώ, παρακαλώ. Ένα δευτερόλεπτο. Έχω να πω κάτι πολύ σοβαρό. Ένα λεπτό, κύριε Πλεύρη. Λοιπόν, κοιτάξτε να αντισταθούμε. Μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε για τα μπουκάλια, αλλά η Μολότοφ είναι πάρα πολύ υπουλό όπλο. Και να θυμηθείτε πολύ καλά ότι με αυτά τα μπουκάλια, ένα λεπτό, με αυτά τα μπουκάλια κάψανε τους ανθρώπους στη Μαρφή. Κάψανε τη μάνα με το παιδί της. Λοιπόν, είναι πολύ υπουλό όπλο και θα το ήξερες, θα το ήξερες αν συμμετείχες σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Κύριοι, παρακαλώ, όχι έτσι, δεν είναι καφενείο, παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Δεν σέβεστε κανένας τον... Παρακαλώ. Με συγχωρείς που παρεμβαίνω, δεν σέβεται κανείς τον κύριο Άκη Παπαδόπουλο. Τώρα που σταμάτησαμε, πας να κάνεις φασαρία τώρα εσύ. Ορίστε, κύριε Πλεύρη. Καταρχήν, εγώ από θέση αρχής διαφωνώ σε κάτι που είπε ο κύριος Κασιδιάρης πριν, ότι κατά την άποψή μου, ακόμα και αν υπάρχει μια άδικη δίωξη, και εγώ μπορώ να πω, κύριε Κασιδιάρη, ευθέως ότι αυτό που είδα στην τηλεόραση, που ήταν κάτι με το οποίο διαφωνούσα, κατά τη νομική μου άποψη, δεν συνιστά απόπειρα επικίνδυνη σώματική δουλειά. Δεν υπάρχει κανένα τηλεφώνημα που θα γράψει. Αυτό δεν το ξέρω. Αλλά άλλο σα λέω. Δεν το ξέρω. Αυτή είναι η δικαιοσύνη που μου λέτε να παρουσιάσω. Σα λέω, κύριε Κασιδιάρη. Κατά την άποψή σα, το λαπόπειρα επικίνδυνη σωματική βλάβη δεν υπήρχε. Θα έπρεπε να κάνει έγκληση η κυρία Κανέλη, αν ήθελε για εξύβριση. Για... Δικαίωμά τη. Όμως, από εκεί και πέρα. Θα μου πείτε για τώρα και όλο αυτό, ή θα μου πείτε για το επεισόδιο όμως... Καστιάρη Κανέλη. Όχι, θα σα πω, γιατί εδώ είναι μια βασική διαφωνία. Το να λέμε όμως ότι επιλεκτικά, εάν κρίνω εγώ ότι η δικαιοσύνη δεν είναι καλή, δεν παρουσιάζομαι, είναι κάτι που διαφωνώ. Εγώ πιστεύω, ακόμα και αν πιστεύει ότι άδικα κατηγορήσει, πηγαίνει. Τώρα, στο θέμα το οποίο είπατε, Βίλα Μαλία. Εγώ δεν το παίρνω τόσο απλά το θέμα. Εδώ πέρα βλέπω έναν επαναστατικό λόγο. Λέει να πάρουμε τα όπλα. Ναι, από την άλλη πλευρά, ο κ. Κασιδιάρης διαφωνεί στο πλαίσιο, λέει τώρα κοινοβουλευτικά. Αλλά άμα ήταν να πάρω το Mi 16, θα το έπαιρνε. Θα είχα το καλά, θα είχα αν είχα αυτή την αντίληψη. Mi 16 θα είχα όμως. Mi 16 στο EG3. Λοιπόν, πάμε τώρα στη Βίλα Μαλές. Η Βίλα Μαλές λοιπόν είναι αυτό το πράγμα. Ακούω το ΣΥΡΙΖΑ να λέει τα μπουκάλια. Μην κοροϊδευόμαστε. Ξέρουμε τι ήταν η Βίλα Μαλίας μέσα. Ξέρουμε τις εξορμήσεις που κάναν και σε κατοίκους στην Αχαρνών και δίπλα στον Άγιο Παντελεήμονα. Τα λεγόμενα αντιρατσιστικά τους συλλαλητήρια. Ξέρουμε οι ΑΣΟΕ μέσα ότι μπαίνανε οι μικροπολιτές και είχαν την πραμάτια και όταν πήγαινε η αστυνομία ακόμα και μετά το άρθρο ασύλου να μπει τρώγανε ξύλο από τους φοιτητές. Ξέρουμε ότι τα πανεπιστήμια είναι ορμητήρια. Αυτή λοιπόν η κυβέρνηση λέει κακώς επετράπει αυτό όλα αυτά τα χρόνια και θα τα πάρουμε πίσω. Ακούστε όμως. Πόσο καιρό ήταν αυτό εκεί. 25 χρόνια, από το 87 είναι πίσω. Ερώτηση κρίση. Όχι τώρα, γιατί κοιτάξτε. Με συγχωρείτε. Τώρα να δούμε όλη τη διαδρομή του κ. Δένδια. Μπήκε στο Βοτανικό. Μπήκε στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, μπήκε στη Θεσσαλονίκη, μπήκε στην ΑΣΟΕ. Εγώ λέω καλά. Θα είναι επειδή ανεβαίνει η Χρυσή Αυγή, γίνονται για το Θεαθήνε. Άλλες 30 καταλήψεις υπάρχουν πιο δραστήριες από τη Βίλα Μαλίας. Παντού μπαίνει. Η Βίλα Μαλίας ήταν συμβολική και το ξέρετε. Δεν μπαίνει παντού πρόσφυγε. Ακούστε και ολοκληρώνω. Περιμένει ο κόσμος στις τηλεφωνικές γραμμές. Προσέξτε το επικίνδυνο. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτοδιαχειριζόμενοι χώροι. Έχουμε μάθει στην Ελλάδα η αριστερά. Εάν αύριο η Χρυσή Αυγή πήγαινε να πάρει έναν αυτοδιαχειριζόμενο χώρο, θα έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ήταν αυτοδιαχειριζόμενο. Αυτή τη στιγμή 40 χρόνια έχουμε ανοιχθεί μια αριστερά να λέει ότι παρανομώ, γουστάρω να παρανομώ, καταλαμβάνω χώρους και όταν πας να πάρεις αυτούς τους χώρους που ανήκουν στο δημόσιο, αν θέλουν να αυτοδιαχειριζόμενους χώρους, αν δεν σκαθώ. Παρακαλώ, κύριε Κασιδιάρη, κύριε Κασιδιάρη, παρακαλώ. Εάν θέλουν αυτοδιαχειριζόμενους χώρους να πάνε σπίτια τους και να τους κάνουν αυτοδιαχειριζόμενους χώρους, όχι στο δημόσιο, στη δημόσια περιουσία. Ο κύριος Πλεύρης μιλάει ως εκπρόσωπος της κατοχικής κυβερνήσεως και δεν επιτρέπεται να μιλάει έτσι με αυτό το ύφος και αποθέσει ισχύως. Γιατί απλούστατα
εκφράζεται δοσιλογικό λόγο αυτή τη στιγμή. Εκπροσωπείτε μία κυβέρνηση και προδοτική. Εκφράζεται ανόητο λόγο. Εκπροσωπείτε μία κυβέρνηση που αυτή τη στιγμή καταστρέφει και γενοκτονεί τον ελληνικό λαό. Αφήστε λοιπόν το ύφος του Δημητού και εναντίον της αριστεράς. Εναντίον της αριστεράς ήμουν πάντα και θα είμαι. Τι πρόβλημα έχετε εσείς? Πρέπει να χαϊδεύουμε, θα υπάρχουν και κάποιοι που δεν χαϊδεύουν. Το συμπέρασμα είναι η σύγκρουση αριστεράς-δεξιάς με τη νέα της μορφή, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Όχι, δεν είναι αυτό. Στο συγκεκριμένο θέμα είναι. Τι είδατε? Τώρα για 10 κοντάρια και το μεγάλο. Έχουμε νέο σκηνικό. Ο κύριος Παπαδολιάς, παρακαλώ, μία φράση και ο Αντώνης Μηνολάκης για πάμε στον κόσμο. Σέβομαι τον κύριο Αμυρά ως πολίτη, όπως και εκείνος φαντάζομαι ότι σέβεται εμένα ως πολίτη, δεν εκπροσωπούμε τίποτα άλλο από τον εαυτό μας και την άποψή μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως εκπροσωπεί ένα κομμάτι του ελληνικού λαού, η Νέα Δημοκρατία το ίδιο, η Χρυσή Αυγή το ίδιο, το ΚΚΕ, το ΠΑΣΟ κλπ. Ακούστε. Σε αστική δημοκρατία ζούμε. Οι βουλευτές όλων των κομμάτων, αριστερότερων και δεξιότερων, ορκίστηκαν στη Βουλή ως βουλευτές αστικής δημοκρατίας με βάση το αστικό σύνταγμα που ισχύει εδώ. Εγώ μπορώ να έχω την άποψη του Άρου Βελουχιώτη. Δικαίωμά μου. Όταν όμως πάω και ορκίζομαι στην Βουλή ως βουλευτής αυτής της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, ή τηρώ τους νόμους της ή δεν τους τηρώ. Πρώτον. Δεύτερον, κατηλημένοι χώροι στα πλαίσια της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, με την οποία έχει δικαίωμα να διαφωνεί ο κ. Σαμυράς ή και εγώ αν ήθελα, αλλά δεν έχω κόμμα. Λοιπόν, είναι κατηλημένοι παρανόμως χώροι. Όταν, σας παρακαλώ κύριε, δεν σας διέκοψα. Όταν λοιπόν καταλαμβάνω ένα χώρο παράνομα, πρώτο που κάνω παράνομο είναι ότι τον κατέλαβα. Δεύτερον, το τι έχω μέσα, αφού είναι παράνομα κατηλημένος χώρος κατά την αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία, παραλαμβάνω, στην οποία και ο κύριος Κασιδιάρης και οι κύριοι της Χρυσής Αυγής έχουν ορκιστεί, πρέπει να αναγνωρίζω το δικαίωμα στην εκλεγμένη εξουσία, κατοχική τη λέει ο κύριος Σαμυράς, εκλεγμένη είναι πάντως, να μπορεί να ασκεί έλεγχο. Όποιος εμποδίζει αυτήν την εξουσία να ασκεί έλεγχο, έχει πρόβλημα. Εάν λοιπόν χρειάζεται κάτι, όχι να μεταφράσουμε τις απόψεις του κύριου Καραγιαννίδη, που έχει δικαίωμα να τις έχει, και μπορεί αύριο να είναι υπουργός προστασίας του πολίτη μιας ενδεχόμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Καραγιαννίδης. Θα θεωρήσει αγαθοεργίες και προστατευόμενες πράξεις αυτά? Εκείνο που χρειάζεται είναι τα κόμματα, και δει το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ, που είναι δυνάμει αυριανή κυβέρνηση, να πει αν συμφωνεί με τις απόψεις αυτών των βουλευτών. Μα όλοι το εξέφρασαν. Σας παρακαλώ. Που ηρωνευόμενοι ή όχι, είπαν πολύ καλώς κάνουν αυτοί οι κύριοι που κάνουν αυτά τα πράγματα μέσα στους κατηλημένους χώρους ή όχι. Για να ξέρουμε και τι ψηφίζουμε και τι σεβόμεθα. Όπως επίσης, κατά τη γνώμη μου, πρέπει η κυβέρνηση, η εκλεγμένη κυβέρνηση, να μην στοχοποιεί πρόσωπα. Ασφαλώς. Για δημοσκοπικούς λόγους. Ασφαλώς. Αυτή είναι... Δεν το συζητώ. Αυτή είναι η γνώμη. Κύριε Πλεύρη, αφήστε το να διαβάσω. Πάντως, εγώ να σας πω, εγώ λέω ότι είναι πολύ εύκολη η καραμέλα να χρεώσουμε τη Βίλα Αμαλία στον Καραγιαννίδη. Πιστεύω ότι ζηλώ στον πλευρό του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είμαι βέβαιος ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και Μολότοφ ξέρουν να φτιάχνουν και Μολότοφ ξέρουν να ρίχνουν. Τι λέτε? Να βάζετε υπογραφή σε μνημόνια. Και Μολότοφ ξέρουν να βάζει και Μολότοφ. Και ο κύριος Τσίπρας ξεκίνησε ως αρχηγός στο καταλήψιμο. Μας έγινε γνωστό ο κύριος Τσίπρας. Στα σχολικά μας χρόνια ήταν ο αρχηγός στο καταλήψιμο. Διακόπτεται συνεχώς, ας διακόψω και... Διακόπτεται συνεχώς, ας διακόψω και εγώ μια φορά. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Με τον κύριο Τσίπρα συναντήθηκα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας όταν είμαστε και δύο δημοτικοί σύμβουλοι. Ουδέποτε ήταν υπέρ αυτών των πράξεων. Ήταν της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης. Της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης, κύριε Γιαμπαζολιά. Μισό λεπτό. Η ανοιχτή πόλη. Θα είμαστε δίκαιοι. Ακούστε κύριε, είναι ανάγωγο αυτό που κάνετε. Να μην μου επιτρέπετε να μιλήσω. Μιλήστε. Αλλά μπορώ να φωνάξω πολύ περισσότερο από εσάς. Λέω ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας ο κύριος Τσίπρας παρόντος μου ουδέποτε συμφώνησε με τέτοιες πρακτικές. Εάν μη με διακόπτε. Δεν σας διακόπτω. Θέλω διακόπτε. Να πείτε όμως για την δημοτική. Σας παρακαλώ, ακούστε. Εάν έχετε αντιπαράθεση με δεξιά αυγή, ποιος θα πάρει περισσότερες δεξιές ψήφους, είναι δικό σας πρόβλημα. Δεν χρειάζεται λέω, να αντιπαράθεση. Ο κύριος Τσίπρας, δημοτική αγορά και ψέλης, οποίου, γιατί δεν λέτε, κύριε, ακούστε κύριε επιτέλους, μία φορά. Ακούστε κύριε, λέω ότι αν ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί από τον αναρχικό χώρο να πάρει δύναμη, είναι δικό του θέμα. Μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας ουδέποτε διεπίστωσα να είναι υπέρ αυτών των απόψεων. Περιμένει ο κόσμος στις γραμμές. Εγώ σας λέω τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης με την ανοιχτή πόλη. Κύριε, παρακαλώ, δεν ακούγεστε έτσι όμως όλοι. Δεν ακούγεστε έτσι σε αυτούς που μας παρακολουθούν, παρακαλώ.
Περιμένει ο κόσμος στις γραμμές. Το ξέρει ο Μητσοτάκη. Στο δεύτερο μέρος. Επειδή σέβομαι τον κόσμο, γι' αυτό πρέπει να μιλήσω. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε παρακαλώ πολύ στην κυρία Σωτηρίου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε η ευκαιρία ως Ελληνίδα να πω δύο λέξεις. Όλη αυτή η λίστα Λαγκάρτ, τέλος πάντων, πάνω στις γιορτινές μέρες, θεωρώ ότι έχουν κουράσει πάρα πολύ τους Έλληνες. Για ποιο λόγο? Βλέπουμε μία κοροϊδία, μία απάτη αυτών των κυρίων που ο ένας απατεώνας υποδέχεται τον άλλον και θέλει δήθεν να μας φέρει την κάθαρση. Γνωρίζω από την προηγούμενη κυβέρνηση του Πασόκ βουλευτή, φίλο μου, ο οποίος ήταν μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή και έλεγε «κοιτάμε να τα κουκουλώσουμε για να ρίχνουν στάχτη στα μάτια του ελληνικού λαού». Εγώ ντρέπομαι, θλίβομαι ως Ελληνίδα, λυπάμαι που αυτή την ώρα μας κυβερνούν οι δοσύλλογοι και δεν ξεσηκώνεται ο ελληνικός λαός να πνίξει αυτή την αθλειότητα που λέγεται Βουλή των Ελλήνων, που πραγματικά οι Έλληνες είμαστε Έλληνες με αξιοπρέπεια. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δύο λόγια ακόμη θέλω να πω, ότι ο κύριος Στουρνάρας, ο οποίος δεν τον έχει ψηφίσει ο ελληνικός λαός, κάνει ένα έγκλημα εις βάρος των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Βάζει φόρους, παίρνουμε 20 και μας ζητάει 40. Πληστηριάζει τις περιουσίες μας, το αίμα μας, το αίμα των πατεράδων μας, των παππούδων μας. Έχω περιουσία από τους γονείς μου και την βγάλαν με αίμα και αυτή τη στιγμή μου πληστηριάζει την περιουσία μου αν δεν του δώσω αυτά που ζητάει. Λοιπόν, όλοι αυτοί, ο κύριος Παπανδρέου και ο κύριος τώρα που μας κυβερνά, ο τωρινός πρωθυπουργός, εάν έχει λίγο αξιοπρέπεια, να σταματήσει να καλύπτει τον απατεώνα και προδότη Παπανδρέου και αν έχει λίγο αξιοπρέπεια από την Πηνελόπη Δέλτα και αν λίγο τρέχει, λίγο αίμα φλέβας από αυτή την κυρία που αυτοκτόνησε για την Ελλάδα, να σταματήσει να βασανίζει τον ελληνικό λαό. Ευχαριστώ, αλλά, κυρία Σωτηρίου. Αύριο πρωί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Σωτηρίου. Πάμε στον κύριο Βλάχο, παρακαλώ. Πολύ καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Εγώ ήθελα να μιλήσω για τον κύριο Πλεύρη και λυπάμαι δηλαδή που μιλάω, αλλά θέλω να πω ο αρχηγός του προεκλογικά που έλεγε ότι τον κύριο Παπανδρέου θα τον φέρει σε μια κατάσταση όπου πρέπει να μας πει πώς ήρθαμε στο μνημόνιο. Τώρα τι έγινε, ο Παπανδρέου δηλαδή τώρα είναι καλός, επειδή είναι η συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία? Και δεύτερον, θλίβομαι πάρα πολύ που άκουσα ότι παραγράφηκε, έπεσε σε παραγραφή το θέμα του, το σκάνδαλο του πατοπεδίου, δεν αθωώθηκε κανείς, έπεσε σε παραγραφή. Αυτό είναι φοβερό που ομολόγησε ο κύριος Πλεύρης. Μα το ομολόγησε αυτό το ειδικό δικαστήριο το. Ναι, καλά, το ειδικό δικαστήριο είναι όργανο δικό σας της εκάστοτε κυβερνήσεως. Τώρα είναι τα όργανο. Ειδικά δικαστήρια, κύριε Πλεύρη. Εφαρμόζει δυστυχώς το κακό νόμο περί ευθύνης υπουργών. Αν ήταν ανεξάρτητα, θα είχαν κάνει την νομοθεσία έτσι, ώστε οι παραγραφές να είναι μετά από 20 ετία ή 35 ετία. Με το καλό έρθει στα πράγματα, αυτά θα λυθούν όλα. Γιατί η Χρυσή Αυγή έχει τον κοινό νου. Δεν είναι ένα κόμμα μόνο, δεν ξέρω αν είναι ακροδεξιό ή κεντροδεξιό ή οτιδήποτε. Απλώς οι άνθρωποι αυτοί έχουν τον κοινό νου. Και στην Ελλάδα λείπει ο κοινός νους για να μπουν ορισμένα πράγματα έτσι όπως πρέπει να είναι και για να ζήσει ο κόσμος με την αλήθεια και τον κοινό νου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βλάχο. Ψηφοφόρος σας και. Κύριε Καστιδιάρη, πάμε και στην κυρία Παπαδάκη. Γι' αυτό δεν μας βλέπετε στα κανάλια πλήν αυτής της εκπομπής. Δεν θέτει ειδικό δικαστήριο, νόμος περιευθύνης υπουργών. Πάμε στην κυρία Παπαδάκη, παρακαλώ πολύ. Καλησπέρα σας. Κύριε Παυλόπουλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά και καλά, κι αν είναι και καλή χρονιά αυτή φέτος. Αυτή και ο κύριος αυτός, ο κύριος Πλεύρης που μιλάει, θέλει να απαντήσει να πάρει σε μια εξετελεστική επιτροπή. Ο κύριος, ο νεαρός αυτός, ο Έλληνας που είναι πραγματικός Έλληνας, εγώ δεν τον ψήφισα, αλλά είναι πραγματικός Έλληνας. Δεν είναι ούτε Αμερικάνος, ούτε προδότης. Θέλω αυτοί οι κύριοι όλοι, ποιοι από όλους θα πάνε φυλακή. Έχουμε απέξει να τους δούμε φυλακή κάποιους από όλους. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν αντέχει ο κόσμος, κύριε Παυλόπουλε. Αυτός ο κύριος Βενιζέλος,
Μας έβαλε, είχε την καρτελούλα αυτή και μας έβαλε καράτσα. Ευχαριστώ κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Και μετά και οι υπόλοιποι δύο κύριοι και η κυρία και να κοιτάξετε κάποιος να μπει φυλακή από αυτούς. Δεν αντέχει ο κόσμος, θέλω να τους δούμε φυλακή. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε παρακαλώ πολύ και στον κύριο. Έχουμε εδώ ο κύριος Αθανασόπουλος. Παρακαλώ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Παρακαλώ. Εμείς στη Θεσσαλονίκη εδώ δεν είχαμε πρόβλημα με τους Πακιστανούς. Εδώ και ένα χρόνο, επειδή κυνηγούνται στην Αθήνα, έχουμε πρόβλημα Θεσσαλονίκη. Καλώς θα δεχτήκατε κι εσείς. Δεν έγινε ούτε μία επιχείρηση του ξένιου ΖΕΒ στη Θεσσαλονίκη. Περιοχή ρωτώντας είναι γεμάτο. Κάθε μέρα έχει πάνω από 200 που κάνουν παρεμπόριο. Επίσης θέλω ένα παράπονο από τον κύριο Κασιδιάρη. Δεν είδαμε ούτε τη Χρυσή Αυγή να πηγαίνει εκεί να το καταγγείλει. Σας περιμένουμε αυτή την εβδομάδα να εμφανιστείτε εκεί με κάμερα και να καταγγείλετε ότι δεν γίνεται τίποτα. Να έχει και κάμερα η Χρυσή Αυγή. Να έχει και κάμερα, γιατί αν πάμε αλλιώς θα πάμε φυλακή. Σας ευχαριστώ. Όποτε κάνουμε μια καταγγελία του γεγονότος, έχουμε κακουργήματα μας. Ευχαριστώ κύριε Αθανασόπουλε. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, παρακαλώ πολύ. Επιστρέφουμε για να έχουμε κοντά μας έναν αντινάμπαρχο εν αποστατεία. Τον κύριο Παγανιάρη, Αντώνη Μιλωνάκη. Έναν ακόμα από αυτούς τους συνταξιούχους, τους απόστρατους στρατιωτικούς, οι οποίοι αποφάσισαν, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο, να στείλουν επιστολή και στους 300. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μέχρι αργά απόψε κατέφθηταν οι τελευταίοι 9 εκ των συλληφθέντων για το κύκλωμα εμπορίας ναρκωτικών που εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη και στο οποίο φαίνεται πως εμπλέκονται και 3 αστυνομικοί. Σύμφωνα με πληροφορίες, 2 από τους αστυνομικούς αρνήθηκαν κάθε κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές που είχαν με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους ήταν στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων τους και μάλιστα εν γνώση της υπηρεσίας τους. Εν τω μεταξύ, εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι οι συνάδελφοι των αστυνομικών που κατηγορούνται συγκεντρώθηκαν το πρωί έξω από το δικαστικό μέγαρο και τους υποδέχθηκαν με συνθήματα συμπαράστασης. Στο 22% του δηλωθέντος εισοδήματος αντί του 10% που ισχύει σήμερα θα ανέρχεται σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις η ποινή φόρου για όσους δεν συγκεντρώσουν τις αναγκαίες αποδείξεις. Μετά από σύσκεψη στο Υπουργείο Οικονομικών αποφασίστηκε ότι και για το 2013 υπάρχει υποχρέωση συλλογής αποδείξεων από μισθωτούς και συνταξιούχους ανεξαρτήτως του ύψους του εισοδήματος. Το όριο για το ύψος των αποδείξεων ανέρχεται στις 10.500 ευρώ. Σε 4 δόσεις θα γίνει αναδρομικά η παρακράτηση στη μείωση της σύνταξης του Ιανουαρίου, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Έως τις 28 Φεβρουαρίου θα έχει ολοκληρωθεί η απογραφή σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ από τον Ιούλιο θα λειτουργήσει η ενιαία αρχή πληρωμής των συντάξεων που θα βοηθήσει στον καλύτερο έλεγχο. Στο μεταξύ, στη δημιουργία 48 γραφείων σε όλη την Ελλάδα, τα οποία θα ενημερώνουν τους ασφαλισμένους για τον τρόπο και το χρόνο απονομής της σύνταξής τους, προχωρά το ΙΚΑ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά, όπως πάντα, Άκης Παυλόπουλος και αποκαλυπτικό δελτίο. Από όλους εμάς, καλή σας νύχτα και καλό Σαββατοκυριακό. Επιστρέφουμε δεύτερο μέρος στο αποκαλυπτικό δελτίο. Αντώνη Μινωνάκη. Ναι. Μιλάμε για την οργή των αποστάτων, η οποία ξεχυλίζει πια για τις άγριες περικοπές της. Και όχι μόνο, όπως πω, Άκη μου, όχι μόνο. Οι πληροφορίες μας είναι ότι μετά, αμέσως μετά το Κησέα, μόλις τελείωσε, ο Πρωθυπουργός κράτησε κοντά του τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον Υπουργό Άμυνας, αλλά και τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Κωνσταράκο. Και τους ρώτησε, και μάλιστα ο κύριος Κωνσταράκος, από ό,τι έμαθα, του τα είπε όπως είναι τα πράγματα στον Πρωθυπουργό, ότι δεν έχουμε καθόλου καλή. Το πρόβλημα είναι μεγάλο με τα ανταλλακτικά. Αποφασίσανε βέβαια να έχουμε και ορισμένα ανταλλακτικά για τα F-16, τα οποία παραμένουν αυτή τη στιγμή στο έδαφος καθυλωμένα. Το ηθικό των στρατιωτικών, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, έχει πέσει αρκετά και πρέπει κάτι να κάνουμε. Αυτό συνένεσε και ο Πρωθυπουργός και προς τιμή του ο κ. Παναγιωτόπουλος, και το λέω για πρώτη φορά, διότι πολλές φορές τον έχουμε κατσαδιάσει, έστειλε μια επιστολή και προς το Υπουργείο Οικονομικών ότι πρέπει κάτι να γίνει και για τους ενεργεία, αλλά κυρίως για τους εναποστρατεία. Μετά τις περικοπές. Οι οποίοι εναποστρατεία τρώνε και δεύτερη τώρα. Ξέρεις, Άκη, δεν φτάνει που ο απόστρατος τρώει την μείωση για τον συνταξιούχο.
τρώει και τη μείωση δεύτερη ή τρίτη από τους εν ενεργεία, διότι παρασύρεται από το βαθμό, είναι δεμένος με το βαθμό του αντιπολοχαγού, όπως έχουμε πει. Η έκρηξη πάντως οργής είναι γεγονός και οι αντινάβαρχοι, οι πολύ αντινάβαρχοι και στρατηγοί στέλνουν επιστολές και προς τον Πρωθυπουργό και προς τον Παναγιωτόπουλο και προς τον επιστολές οργής στέλνουν. Πάμε να καλησπέρισουμε κοντά μας τον κύριο Βασίλη Παναγιάρη, τον αντινάβαρχο αποστατεία. Καλησπέρα κύριε Παναγιάρη και χρόνια πολλά. Κύριε Παυλόπουλε. Τώρα στείλατε μία επιστολή και προς τους 300 της Βουλής που μου έκανε εντύπωση προσωπικά και το λέω γιατί αν μπορούμε να δούμε ένα απόσπασμα της επιστολής που στείλατε, αυτό που τους λέτε ξεκινάει κύριοι, τη λέξη κύριοι με μικρά. Και σε εισαγωγικά. Προσέξατε ίσως το μικρό και τα εισαγωγικά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν τους θεωρεί κυρίως πραγματικούς. Η αγανάκτησή μου είναι τόσο μεγάλη που πολύ δύσκολα θα μπορέσω να τηρηθώ στα απαιτούμενα πλαίσια ευπρέπειας, τα οποία άλλωστε πρέπει να τηρούνται μόνο απέναντι σε όσους μπορούν να καταλάβουν και να τα εκτιμήσουν. Αυτή όμως δεν είναι η περίπτωση δική σας. Η δημοκρατία την οποία εγκαταστήσατε από το 1974 και μετά, κάθε άλλο παρά δημοκρατία είναι. Είναι μια εσχύς του είδους κομματοκρατία, όπου ευνοούμενοι είναι μόνο τα κομματικά στελέχη και οι παρατρεχάμενοι τους που νέμονται και ληστεύουν τον κόπο και τον ιδρώτα του ελληνικού λαού. Έχετε πορωθεί πέρα από κάθε φαντασία. Απουσιάζετε από τον πόνο και τη δυστυχία του ελληνικού λαού. Ζείτε σε ένα κόσμο δικό σας, προστατευμένο από κάθε είδους μοιάσματα που είναι ο λαός του τόπου αυτού. Τα δικά σας παιδιά και οι συγγενείς σας βεβαίως δεν έχουν πρόβλημα. Η χώρα δεν σας ενδιαφέρει, μόνο η τσέπη σας. Ας μείνουμε εδώ για να ακούσουμε τον ίδιο τον κύριο Παναγιάρη. Κύριε Παναγιάρη, τι σας έκανε να στείλετε αυτή την επιστολή? Κύριε Παυλόπουλε, όλο τον τελευταίο καιρό και όχι μόνο και πιο μπροστά, ακούω συνεχώς ανθρώπους να βγαίνουν να μιλάνε, οι πολιτικοί ας πούμε, να μας λένε διάφορα πράγματα και στην ουσία να μην γίνεται τίποτα. Λοιπόν, έπρεπε κάποιος να τους πει ότι αυτά τα οποία κάνετε δεν είναι σωστά, κάτι άλλο πρέπει να κάνετε, ας πούμε. Δεν μπορεί να κοιτάτε μόνο το πώς θα βγείτε βουλευτές ή πώς θα κυβερνήσετε την επόμενη τετραετία. Δεν είναι δυνατόν με το που βγαίνει μια κυβέρνηση την επόμενη μέρα και όλα η αντιπολίτευση να θέλει να πέσει κάτω. Η χώρα αυτή θα πρέπει να αποκτήσει μια κυβέρνηση σταθερή για 4 χρόνια, όπως έχουν όλες οι άλλες χώρες του κόσμου. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται όλα αυτά τα οποία γίνονται. Ναι, λέτε και κάτι άλλο. Για όλα αυτά τα πράγματα, και αυτοί οι οποίοι κυβερνούν. Λέτε και κάτι άλλο. Και απευθύνεστε και στους 300. Δεν ξεχωρίζετε κανέναν. Μα βεβαίως και 300 είναι υπεύθυνοι. Διότι ότι 300... το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι η τσέπη σας. Βεβαίως. Τι άλλο, πώς αλλιώς, ας πούμε, όταν κάνουν αυξήσεις σε αυτούς τους. Όταν δεν περιμένουν το μισθό τους. Με συγχωρείτε, Κασιδιάρη, εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει η τσέπη μου. Εγώ προσωπικά έφερα και το θέμα των βουλευτικών αποζημιώσεων στη Βουλή και θα φέρουμε τώρα και το αφορολόγητο. Σας παρακαλώ πολύ, δεν με ενδιαφέρει η τσέπη μου. Μιλάω γενικά για τους βουλευτές. Τι γενικά, εγώ ανήκω στους 300 που λέτε, αλλά δεν με ενδιαφέρει η τσέπη μου. Διαφέρω σε αυτό το πράγμα. Εάν κατάλαβα και αν άκουσα ότι παίρνουν 8.000 ευρώ το μήνα. Εγώ το είπα. Δεν υπήρχε άλλο άνθρωπο. Στην Χρυσή Αυγή το έβαλα αυτό στη φόρμα. Έτσι. Και εσείς. Τελευταία μπήκατε στη Βουλή. Μάλιστα. Εδώ υπάρχουν 30 χρόνια, ας πούμε. Ένα λεπτό. Άνθρωποι στη Βουλή. Σεβασία από εσά, κυρία Αντινάβαρχε, αλλά τόσα χρόνια με τόσε εθνικέ σύνδε που είχαμε υποστεί. Με Ήμια, με Οτσαλά, με του δολοφονημένου στην Κύπρο. Πού ήταν οι αξιωματικοί? Τώρα που σα κόψανε και εσά του μισθού, το θυμηθήκατε, κυρία Αντινάβαρχε, όπω και οι δικαστικοί. Τώρα κάνετε παρέμβαση που έγιναν οι περικοπέ. Τόσα χρόνια υπέστημενο έθνο τεράστιε ήττε και τραγωδίε. Τι κάνατε το 96 για τα Ήμια, υπηρετούσατε? Ναι. Απόλυτη εθνικού εδάφους και κατέβηκε η σημαία. Υπήρξε καμία αντίδραση στο στράτευμα? Όχι, όχι, όχι. Δεν κάνε εδώ, κάντε λάθο. Δεν κάνε λάθο. Έχουμε ένα καλεσμένο. Θέλω να απαντήσω. Ήμουν ενεργεία λοιπόν. Διάλανε ένα πόρισμα ότι ήταν ο Βλαχάκης. Να απαντήσω για το πόρισμα. Εντάξει, και ήμουνα στο θάλαμο επιχειρήσεων του ΓΕΦΑ και ήμουνα διευθυντή ασκήσεων. Το έριξαν οι Τούρκοι το ελικόπτερο ή επαναλαμβάνω το υπτάμενοι. Ποια είναι η γνώμη σας? Εάν κάποιοι ζητήσανε από τους Αμερικάνους βοήθεια, δεν φταίμε εμείς. Εάν κάποιοι δεν... Επαναλαμβάνω, το πολεμικό ναυτικό έβγαλε ένα πόρισμα ότι έπαθαν βέρτικο οι πιλότοι. Έπαθαν βέρτικο ή το ρίξαν οι Τούρκοι το ελικόπτερο στα Ήμια? Κοιτάξτε να δείτε, για τα Ήμια... Να πούμε μια μέρα και την αλήθεια. Ήταν μια εθνική, ήταν τεράστια. Πού ήταν οι αξιωματικοί?
την απλά το δέχτηκαν και έγιναν και αυτοί δημόσιοι υπάλληλοι. Και είπαν ευχαριστούμε, προχωράμε. Δεν είναι έτσι. Είναι η γνώμη μου αυτή, κύριε Μιλωνάκη. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί λέτε ότι μιλάω τώρα που μου περικόψαν το μισθό και δεν μιλούσα στα ίμια. Και δεν μιλούσα το 67 και δεν μιλούσα πριν γεννηθώ. Κάποτε κάποιο μιλάει. Νομίζετε τυχαίνει δηλαδή να μιλάτε όταν έγιναν οι περικοπές στους μισθούς. Όπως και οι δικαστικοί, τυχαίνει να λαμβάνουν σοβαρές αποφάσεις όταν τους έκαναν τις ανάλογες περικοπές. Είναι μια σύμπτωση σε αυτή. Γιατί πριν παίρνανε πολλά λεφτά οι αξιωματικοί. Κύριε Μιλωνάκη, ο αδερφός μου αξιωματικός του ελληνικού στρατού είναι. Τότε... Και θα διαφωνήσω μαζί σας αυτό που είπατε για το ηθικό. Οι νέοι αξιωματικοί έχουν ηθικό διότι υπηρετούν την πατρίδα και δεν τους ενδιαφέρουν τα λεφτά. Είναι θλιβερό όμως αυτό μπορούν το οποίο να κάνει. Ζήσουν οι νέοι δεν μπορούν να ζήσουν, όχι. Αυτό, λοιπόν, δεν μπορούν να ζήσουν. Είναι θλιβερό αυτό που κάνει η κυβέρνηση. Εμείς αγωνιζόμαστε με τα λίγα μέσα που έχουμε. Γιατί πα απέναντι από μέσα όσον αφορά το ηθικό. Έχουν ηθικό οι νέοι αξιωματικοί. Μια επιστολή έστειλε ο άνθρωπο. Να τον καθαδιάσουμε ή να τον στήσουμε στον κόσμο. Ορίστε, κύριε Αμινά. Παρακαλώ. Παρακαλώ, Προέδρε, το ερώτημα προς τον κύριο Αντινάβαρχο. Θεωρείτε ότι η σημερινή φυσική ηγεσία, σε περίπτωση που η χώρα μας υποστεί εδαφικό ακροτηριασμό, θα έχει ευθύνες? Η φυσική ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων θα έχει ευθύνες, ναι ή όχι? Είναι δυνατόν να μην έχει ευθύνες? Πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Ωραία. Αν υποστεί όμως, είπε ο κύριος Αμινά. Η ηγεσία κρίνει ότι δεν μπορεί όμως με την υπάρχουσα κατάσταση να προασπίσει την άμυνα της χώρας. Θα πρέπει να το πει ευθαρσός, ευθέως και να το καταλάβουν όλοι. Αλλιώς δεν γίνεται. Έχουν κάποια αποστολή. Μπορούν την αποστολή αυτή να την εκτελέσουν. Καλώς μπορούν. Δεν μπορούν να το πούν. Και αν δεν γίνει κάτι, εσείς θεωρείτε ότι υπό το υπάρχον οικονομικό πλαίσιο μπορούν να υπερασπίσουν την εδαφική ακαιρεότητα της πατρίδος μας? Σήμερα, μιλάω για τη φυσική ηγεσία. Θεωρείτε, εσείς που είστε και ανώτερος αξιωματικός, θεωρείτε ότι μπορούν να την υπερασπίσουν επαρκώς, όπως είναι σήμερα το οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο? Μπορείτε να παρέμβω, κύριε Μοιρά. Κύριε Αντινάβαρχε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν θα υποδείξω την απάντησή σας, αλλά δεν είναι ερώτηση εθνικά σοβαρή. Δημόσια να ρωτάμε εκπρόσωπο, είτε απόστρατο είτε όχι, του στρατεύματος, εάν θεωρεί ότι οι ένοπλες δυνάμεις μπορούν να υπερασπιστούν την πατρίδα. Παρακαλώ, κύριε Αμυρά, η γνώμη μου είναι ότι αυτό είναι λανθασμένο ερώτημα. Να το θεωρούμε δεδομένο, δηλαδή, ότι μπορούν, ναι. Οφείλουμε να φροντίσουμε να είναι δεδομένο. Βεβαίως. Όλοι μας. Οι ένοπλες δυνάμεις θα κάνουν αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν. Το ποιο αποτέλεσμα θα είναι, αυτό εξαρτάται από τις δυνατότητες τις οποίες έχουν. Παλαιότερα που παίρναμε αμερικανική βοήθεια, οι Αμερικάνοι είχαν βγάλει ότι για να υπάρχει ισορροπία δυνάμεων έπρεπε η αναλογία να είναι 7:10. Και έτσι δίνανε την αμερικανική τώρα, βοήθεια. Να πω κάτι στο Μαρκούλιο Παζολιά. Μας πειράζει η ερώτηση του κυρίου Αμυρά. Ή 3:10. Ένα λεπτό, κύριε Αντινάβαχε, σας παρακαλώ. Όταν εξυμνούμε το αξιόμαχο από τη μία των ενόπλων δυνάμεων και από την άλλη τους δίνουμε νοθευμένα καύσιμα, δεν μας πειράζει. Δεν πλήττουμε το αξιόμαχο. Κύριε Παυλόπουλε, εάν. Δεν πρέπει να μας πειράζει. Σαφώς και πρέπει, κύριε Παυλόπουλε. Όταν τους λέμε τεμπέληδες και αντιπαραγωγικούς, μπάκι μου. Λέω. Αντιπρόεδρος κυβερνήσεως. Λέω. Πάει, αυτός πέθανε. Καλά. Δεν θέλετε απάντηση προφανώς. Θέλω, αλλά να κάνω το ερώτημα. Αν έχετε δεδομένο και μπορείτε να αποδείξετε ότι τους δίνουμε νοθευμένα καύσιμα, να το πείτε ευθέως και δημόσια. Λέω, δεν μας πειράζει τίποτε. Προχθές βγήκε το πόρισμα. Λέω, δεν μας πειράζει τίποτε από αυτά τα οποία λέγονται τεκμηριωμένα. Ναι. Μας πειράζει το ερώτημα, το ξαναλέω, του κυρίου Αμυρά, διότι ναι, υποκρύπτει την άποψη ναι, ότι οι ένοπλες δυνάμεις ναι, δεν μπορούν αύριο το πρωί να υπερασπιστούν την πατρίδα. Αυτό ή το έχουμε τεκμηριωμένο και το καταγγέλνουμε επίσημα ναι, ή αλλιώς δεν το ρωτάμε. Το αντιπαραγωγικό του κυρίου Πάγκαλου ήταν τεκμηριωμένο ως προς τις ένοπλες δυνάμεις. Το ποιο είπατε? Το αντιπαραγωγικό. Η αντιπαραγωγική, έτσι τους είπε. Ο Πάγκαλος με τα τέσσερα υπέρβαρο είχε βγει, κύριε. Τι να πει για τις ενόπλες δυνάμεις τώρα, κύριε Παγκαλός. Αφήστε το. Δεν είμαι βουλευτής. Ο κύριο Παζολιά ρώτησαν. Δεν θέλει ο κύριος Καστιδιάρης. Παρακαλώ. Απαντήστε, κύριε. Εγώ δεν είμαι της χρυσής αυγής να απαντήσω εγώ για λογαριασμό του κύριου Καστιδιάρη. Έκανα μια παρέμβαση. Ο κύριος Πάγκαλος έχει πράγματα για τα οποία δικαιούται να ομιλεί και πράγματα για τα οποία δεν δικαιούται. Αλλά ο Ναύαρχος βγήκε να πει ο άνθρωπος. Δεν μιλάει για τον κύριο Ναύαρχο, μιλάει για τον κύριο Πάγκαλο. Τους έχουν σακατέψει τους μισθούς και τις συντάξεις. Αυτό πάει να πει. Αλλά πήγε ότι υπηρέτησαν μια ζωή την πατρίδα και τώρα τους έχουν κάνει επέτες. Ορίστε, κύριε Πλεύρη, παρακαλώ. Καταρχήν ήταν απαράδεκτο και αυτό το οποίο είχε δομηθεί ο οδηγός της ΕΘΕΛ να παίρνει περισσότερα χρήματα από τον οδηγό του F-16. Δεν γίνεται πουθενά. Είναι δυνατόν ο πιλότος να παίρνει 1.100. Να πω κάτι. Το καλύτερο, το καλύτερο άκουσα και θα σημειώσω αυτό που υπόθηκε. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στους ανθρωπολογαγούς, πολυλογαγούς, λογαγούς. Το καλύτερο το άκουσα από έναν από αυτούς που μου είπε
και αυτό συνδέεται και με ό,τι λέμε εδώ. Η μισθή μας είναι σημαντικό, δεν μπορούμε να ζήσουμε, αλλά και πόλεμος να γινόταν χωρίς δεν θα λέγαμε που πάει ο μισθός μας. Τα υλικά, αυτό μας ανησυχεί. Το να πρέπει σε ορισμένες στρατιές να υπάρχουν πράγματα, χι αριθμός βλήματα πάνω στα κανόνια και να είναι... Τι ωραίο που είναι να του έχουμε να πεινάνε, να του εξευτελίζουμε και από την άλλη πλευρά να επικαλούμαστε τον πατριωτισμό του. Τι ωραίο πράγμα που είναι. Αξιωματικός γίνεσαι για τον πατριωτισμό. Κύριε Ναύαρχε, πρέπει να ζήσει όμω. Πρέπει να ζήσει. Έχει οικογένεια, έχει παιδιά. Αλλά ο αξιωματικός μην τον εξόντουμε με δημοσιογράφο. Όπω κύριε Πλεύρη μου, βουλευτή γίνεσαι για να υπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον. Όχι για να πλουτίσει και να βγάλει 50 κίνητα. Αφήστε λοιπόν, σα παρακαλώ πολύ. Κύριε Ναύαρχε, όσα σα κόψαν από την. Ο αξιωματικό είναι μια ιδιότητα διαχρονική. Παροδική και πολύ προσοδοφόρα όσο αποδεικνύεται. Κύριε Ναύαρχε, πόσα σας έχουν κόψει από τη σύνταξη? Κοιτάξτε, από ό,τι άκουσα, τελευταία είναι περίπου το 57%. Το 57%? Ναι. Μετά από πόσα χρόνια υπηρεσίας? Λογαριάστε, από το 1962 μέχρι το 2000, ας πούμε. Εκεί πέρα, 35 χρόνια πόσα είναι τόσα? 38. Ναι, αλλά αυτό σημαίνει, κύριε Παυλόπουλε, με συγχωρείτε, ότι πρέπει να κάνουμε μια ισοπεδωτική αναφορά με όλο το σεβασμό στον κύριο Ναύαρχο, σε όλους τους βουλευτές και όλους τους πολιτικούς σχηματισμούς. Κοιτάξτε, η άποψή μου σε όλους τους χώρους, τους πολιτικούς, τους βουλευτές, στρατιωτικούς, κληρικούς, δικηγόρους, γιατρούς και δημοσιογράφους, υπάρχουν άξιοι άνθρωποι. Συμφωνώ. Και ανάξιοι άνθρωποι. Δεν μπορούμε να ισοπεδώνουμε τα πάντα, διότι σε αυτήν την πολιτεία απέναντι στο Σύνταγμα είμαστε όλοι ίσοι, αλλά δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Να είμαστε απολύτως. Μπορώ να πω κάτι πάνω στο Όποιος καταλαβαίνει, Ένα λεπτό, κύριε Παναγιώτη. Πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι η ισοπαίδωση είναι αποτέλεσμα του λαϊκισμού. Από Θεμάκη, δηλαδή όταν ο λαϊκισμός ξεφεύγει και διωγγώνεται, η ισοπαίδωση επέρχεται. Και εκεί μετά την ισοπαίδωση αρχίζει και ο κοινωνικός κανιβαλισμός. Μια κοινωνική ομάδα στρέφεται κατά της άλλης. Εγώ δεν αντιλαμβάνομαι τους διαχωρισμούς μεταξύ κοινωνικών ομάδων. Θεωρώ ότι καμία κοινωνική ομάδα, μέσα από την ανάγκη εξορθολογισμού βέβαια, δεν πρέπει να χάνει τα εισοδήματά της. Δηλαδή η αντίληψη ότι κάποιοι να μην χάνουν, αλλά κάποιοι άλλοι να χάνουν. Πολύ σωστά. Θεωρώ ότι ποτέ είναι να μην χάνει κανένας, βεβαίως. Βεβαίως ο αξιωματικός πηγαίνει για να υπηρετήσει την πατρίδα. Ο κ. Κασιδιάρης υποστηρίζει αυτή την άποψη. Είναι Ανδρέα μου σε αυτό που λες. Αλλά έτερο να κάνει. Θα με λυθείτε λογικό να παίρνει ο οδηγός του λεωφορείου περισσότερα λεπτά από τον οδηγό F16. Ακούστε, είπα κύριε Πλεύρη. Μπορεί ο αρχηγός του ΓΕΘΑ να παίρνει 1.800 ευρώ. Είπα μέσα από την ανάγκη ενός εξορθολογισμού θα πρέπει να τακτοποιηθούν. Έπρεπε να έχουν τακτοποιηθεί. Πρέπει να τακτοποιηθούν. Αλλά το να βάζομαι τον έναν να στρέφεται εναντίον του άλλου. Όχι, δεν βάζω άλλον. Να πει ότι στι 10 όμω δίνονταν 4 και 5 χιλιάρικα. Και πρέπει να κοπούνε. Θα το πούμε. Κυβερνούσε και το κόμμα σα, κύριε Πλεύρη, πάντω. Να είμαστε ειλικρινεί. Κυβερνούσε και το κόμμα σα και ζήσαμε αυτή την κατάσταση. Αρνούμε, κύριε Κασιδιάρη, αυτό το οποίο λέτε. Δεχτώ λοιπόν, εφόσον το κόμμα. Αλλάξτε κόμμα λοιπόν. Προφανώ έχει ευθύνη. Ότι υπάρχουν πολιτικοί. Σε αυτό που το αναλογεί. Προφανώ έχει ευθύνη. Ότι αναλογεί. Υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι δεν έχουν κολλήσει ένα ένσημο στη ζωή του και εισπράττουν τι 8.500 ευρώ. Φορολόγητος. Και την ίδια ώρα υπάρχουν άνθρωποι που έδωσαν τη ζωή του για την πατρίδα. Ήταν αριστούχοι στη σχολή του. Διότι χρειάζεται να είσαι αριστούχο για να μπει σε αυτέ τι σχολέ. Ναι, αλλά... Του είχαμε στου δρόμου του την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων και τη πατρίδα ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα. Και τους έχουμε κάνει επέτες. Αυτό, υπάρχει θέμα. Αυτό βεβαίως υπάρχει θέμα, αλλά με συγχωρείς πάρα πολύ. Για να πάμε στο παρελθόν, να μην μιλήσουμε για το μέλλον. Μεγάλοι πολιτικοί άνδρες υπήρξαν από την αρχή ως το τέλος του βίου τους μόνο πολιτικοί. Λοιπόν, με εγώ αυτό δεν σημαίνει, δηλαδή, ότι κάποιος επειδή μπήκε στην πολιτική είναι άχρηστος, Ανδρέα, αυτός που έχει πονέσει τους στρατιωτικούς και μάλιστα τους ένστολους, είναι ότι κανένας δεν έδωσε σημασία για αυτούς τους ανθρώπους τόσα χρόνια. Και δεύτερον, όλα τα ταμεία τους, τα μετοχικά ταμεία στρατού, ναυτικού, αεροπορίας, είναι τελειωμένα. Δεν παίρνουν το μερίδιο. Λόγω του ότι βάλανε το βοήθημα για τα παιδιά του. Τώρα μπορείτε μέσα να γίνουν τελειωμένα τα ταμεία. Κύριε Παναγιάρη, θέλω μια τελευταία φράση από εσάς. Τεράστιο ήταν αυτό.
Κύριε Μητροδάκη, κύριε Πλεύρη, κύριε Παναγιάδη, μια τελευταία φράση από εσάς. Κοιτάξτε, κύριε Παυλόπουλε, δεν ξέρω, ξεκίνησε κάπως περίεργα η συζήτηση αυτή με την επίθεση που δέχτηκα από τον κύριο Κασιδιάρη και δεν περίμενα να δεχτώ την επίθεση. Δηλαδή, να θεωρήσει ο κύριος Κασιδιάρη και να μου να τελειώσω ότι ο λόγος για τον οποίο έγραψα την επιστολή ήταν απλώς και μόνο επειδή μου μειώθηκε η σύνταξη. Βεβαίως και είναι λόγος αυτός. Αλλήμον αν δεν ήταν λόγος. Αλλά βλέπω την άνηση μεταχείριση ότι εμείς, ας πούμε, φτάνουμε σε μισθούς πείνας, σε συντάξεις πείνας, ενώ άλλοι δεν θίγονται καθόλου. Κύριε Ναύαρχε, εγώ ήμουν ο βουλευτής που έκανε όλη τη φασαρία για αυτό το θέμα, συγκρίνοντας το μισθό του ανυπορθυπολογαγού που είναι 8 κατοστάρικα με το μισθό του βουλευτή που είναι 8 χιλιάρικα. Εγώ προσωπικά. Τους όχι, κύριε Πλεύρη, αφήστε τις βλακίες. Αφήστε τις βλακίες, κύριε Πλεύρη, με τους μισθούς που έχω 8 χιλιάρικα. Αυτό μου λες. Δεν παίρνετε. Είναι δυνατόν να μου λες τέτοιο πράγμα. Εμείς είμαστε μόνοι που μπήκαμε μέσα στο μέλι που λένε. Το κόμμα το παίρνει και το αποδίδει στο λαό μέσα στο κοινωνικό έργο. Αυτό κάνουμε. Εγώ ξέρω ότι τα παίρνετε. Τα παίρνουμε γιατί αν τα αφήσουμε τα πάνε θα το κοπεριολίσει. Να πάρουμε 2.500. Όχι, δεν το λέμε γιατί θα πάρει το χρεολίσια. Τα παίρνουμε μετά και τα επιστρέφουμε στο λαό. Όχι, τα παίρνουμε και τα επιστρέφουμε στο λαό ως κοινωνικό έργο. Και αυτό που κάναμε εμείς 6 μήνες δεν το έχουν κάνει 15 κόμματα σε όλη τη μεταπολίτευση. Τα εισπράττουμε για καλό σκοπό. Για καλό σκοπό. Μας κρίνεις για τον καλό μας σκοπό. Όχι, εγώ λέω ότι τα εισπράττετε. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είπατε ότι τα εισπράττουμε. Όχι, γιατί αν δεν τα εισπράττατε θα τα έπαιρνε στο λαό. Θα τα έπαιρνε στο λαό. Γι' αυτό δεν τα άφησαμε. Με άλλα κριτήρια θα επιλέξει, θα ψηφίσει εσά. Ευχαριστώ τον κύριο Παναγιάρη. Ευχαριστώ τον κύριο Παναγιάρη. Ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Κασιδιάρη και τον κύριο Πλεύρη και τον κύριο Αμυρά και τους συναδέλφους μου. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή σας νύχτα.